Κυρίες και κύριοι, καλή σας βράδυ. Ξεκινάμε το ανατρεπτικό δελτίο όπως κάθε βράδυ είμαστε εδώ. Εγώ ξεκινώ το δελτίο ανατρεπτικά. Αύριο 9 το πρωί θέλω εσείς οι συνταξιούχοι σήμερα που κάνατε την Αθήνα να μην ποτεί 7 ώρα το απόγευμα και μετά έπαθε έφραγμα να είστε έξω από το ΣΤΕ. Εκεί που συζητείται ο νόμος Κατρούγκαλου, όλοι οι συνταξιούχοι και οι υπόλοιποι Έλληνες, 9 το πρωί να είστε εκεί. Όχι να κάνουμε πορεία, πάμε, μάμε και τα λοιπά, 7 το απόγευμα σήμερα, για να ξεχάσουμε ότι αύριο το πρωί ο νόμος Κατρούγκαλου συζητείται σωστέ. Να είστε και 9 το πρωί να διαμαρτυρηθείτε. Εκεί πρέπει να είστε. Όχι τάχα μου δίθεν στους δρόμους για εκτόνωση, και το λέω ιδιαίτερα στο κουκουέ, που είναι η βαλβίδα του συστήματος. Συνεχίζουμε. Πόλεμος για το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Μπάχαλο ιστορία. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο. Πολλά εκατομμύρια ευρώ πήρε η εταιρεία που ξεκίνησε την ιστορία αυτή. Να δούμε τα πιο στο τέλος. Οι γνωστοί άγνωστοι προπυλάξαν ακόμη και πριν ήταν στην Πάτρα. Μπήκαν στην εφορία, στο ψυχικό. Τα είδα και τα ίδια. Τα πήραν τα παιδάκια βόλτα οι αστυνομικοί. Τα άφησαν ελεύθερα διότι ο υπουργός λέει άλλα. Μην τους πειράζετε και τους χρειαζόμαστε να γίνουμε αντιπολίτευση. Συνεχίζουν οι σερβιτόροι, όπως τα ακούτε, των μέσων μαζικής ενημερώσεως και των καναλιών. Συνολικά μαζί με τα κόμματα, σερβιτόροι του Λιάτσι, να παίζουν το βρώμικο παιχνίδι υπέρ του Λιάτσι. Και το λέω του Λιάτσι. Ευθέως πλέον. Παίζουν βρώμικο παιχνίδι υπέρ του Λιάτσι. Όλοι τους. Όταν λέω όλοι τους, εννοώ όλοι τους. Παραδόθηκαν στους δανειστές, παίρνουν πίσω την ελάφρυση του έμφυα. Ωραία κυβέρνηση. Πίσω μπρος πάει συνέχεια. Με 3 ευρώ στα 100 πούλησε η Eurobank δάνεια δικά της αξίας 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ. Γιατί δεν τα πουλάνε σε εμάς? Λέω εγώ, οι τράπεζες, τα ιδρύματα, τα φιλόπτωχα αυτά ιδρύματα, ας τα πουλήσουν στους δανειολήπτες. 3 ευρώ στα 100. Δηλαδή 1 εκατομμύριο, 30 χιλιάρικα. Μια χαρά δεν είναι, ρε παιδιά, μια χαρά. 30 χιλιάρικα, 3 χιλιάδες. Ναι, ρε παιδί μου. Ε? Ναι, ναι. 1 εκατομμύριο, 30 χιλιάρικα, Γιώργο, μια χαρά δεν είναι. Αν έχεις πάρει δάνειο. Ένα σπουδάκι, ένα δάνειο 100 χιλιάδες θα μπορούσε να βρει 3 χιλιάρικα. Η είδηση που κρύβουν για το Λεμπιδάκι και κανένα δεν έχει πει εδώ, την αναλύω στην εκπομπή Κόντρα και Ρήξη μετά τις 11 το βράδυ και κάτι. Είναι κάτι που ο κύριος Βλάχος από εδώ δεν το μυρίστηκε. Εσύ το μυρίστηκες, με κοιτάς περίεργα. Το μυρίστηκε, αλλά δεν ήθελε να το πει τώρα. Μην τον προστατεύεις. Λοιπόν, ακούστε σύμπτωση στην ιστορία Λεμπιδάκη και κάνω ανάλυση, επαναλαμβάνω, μετά τις 11 και 4, για να καταλάβετε πόσο βρώμικη είναι η Ελλάδα. Μπορεί να είναι σύμπτωση. Την ώρα. Σύμπτωση λόγω, δεν λέω ότι είναι. Την ώρα που απήγαγαν το Λεμπιδάκη, ο πατέρας του που είναι μεγαλομέτοχος στην Παγκρίτια Τράπεζα, μεταβίβαζε τις μετοχές, την ώρα δηλαδή που είχε επαπαγωγή, της Παγκρίτιας στον κύριο Σάλα. Σύμπτωση. Σύμπτωση. Κανένα μου δεν το έχει πει αυτό. Αφού χρωστάν πολλά στην τράπεζα, πήρε και στο Σάλα τα κανάλια από διαφημίσεις. 10 εκατομμύρια. Τα κανάλια. Το μήνα. Το χρόνο. Λοιπόν, τα κανάλια δεν το έχουν πει. 10 εκατομμύρια. Γιατί και το Voice το έχει πει και το. Δεν ξέρω αν το Press.gr το είχε, πάντως η Σιβήρα το είχε. 10 εκατομμύρια διαφήμιση το χρόνο έδινε. Ψεύτικο αντάρτικο Σιριζανέλ για τα έμφυλα ζευγάρια. Άρχισαν να κάνουν τα κοκόρια τώρα. Μόλις μάθανε το ποτάμι θα ψηφίσει και η Δημοκρατική Συμπαράταξη, το παίζουν κοκόρο όλοι. Όλοι τον Ανέλ ειδικά το παίζουν εθνοπατριώτες. Χριστιανέμποροι. Παρέμβαση Ιερώνυμου, εδώ δεν ισχύει το καλή αργά παρά ποτέ, διότι πέρασε από την Επιτροπή, θα μπορούσε να αντιδράσει λίγο νωρίτερα. Εν πάση περιπτώσει, ζητάει απόσυρση επιτέλους αυτής της ιστορίας με τα έμφυλα ζευγάρια. Το κυριότερο, επανάσταση στο Άγιον Όρος. Ξεσηκώθηκαν οι μονές εναντίον αυτών που κυβερνούν και μπράβο τους και μπράβο στους μοναχούς, γιατί κάποια στιγμή πρέπει και το Άγιον Όρος να μιλήσει. 20 μονές. 20 προτείνει μονές. Ο Αρχιεπίσκοπος, ναι, δημοψήφισμα, να το πω σε λίγο. Προτείνει ο Αρχιεπίσκοπος δημοψήφισμα. Για να κάνει το ναι όχι και το όχι ναι ο Τσίπρας. Αφού είναι ειδικός μάγειρας αυτά. Και βέβαια έχουμε την βρώμικη επίθεση Ραγκούση, την αήθη, την χιδαία επίθεση Ραγκούση. Είπε ότι ξέρει πολλούς Μητροπολίτες που είναι ομοφιλόφιλοι. Ας μας τους πει ποιοι είναι. Και εγώ ξέρω ότι πολλοί στον κύριο Ραγκούση δίπλα είναι κλέφτες. Κλέφτες, όπως τα ακούτε, δίπλα στο Ραγκούση. Με την ίδια λογική. Έτσι, πάμε στους καλεσμένους μας. Ξεκινώ από τον Ανδρέα Καψαμπέλη. Χαίρετε, κύριε Καψαμπέλη. Καλησπέρα. Τους συνταξιούχους, γιατί τους προβοκάρισες, δεν κατάλαβα τα άλλα, τα κατάλαβα. Να πάνε πρωί αύριο 9 η ώρα εκεί. Ποιο σου είπε ότι δεν θα πάνε. Ναι, βλέπω. Πού το πάμε. Δεν έβγαλε ανακοίνωση για τη σημερινή εκδήλωση. Έβγαλε ανακοίνωση. Για αύριο 9 το πρωί το πάμε και το κουκουέ. Δεν έβγαλε ανακοίνωση να πάνε. Ξέρω, δεν ξέρω για το κουκουέ. Ξέρω ότι έχουν οργανώσει οι ομοσπονδίες. Και για αύριο, αύριο κινητοποίηση. Ναι, ναι. Θα το δούμε αυτό. Το ερώτημα άλλο είναι, που συγγνώμη δεν το έθεσες. Η μαζικότητα των κινητοποιήσεων. Το να μην κάνει ανακοίνωση το πάμε για αύριο είναι θέμα. Είναι η μαζικότητα των κινητοποιήσεων, διότι αν οι κινητοποιήσεις αυτές είναι μικρές, είτε τις
οργανώνει ο Α ή το Β. Δεν έχει κανένα νόημα. Σημασία έχει όταν έχει 3 εκατομμύρια συνταξιούχους σε αυτή τη χώρα να κατεβαίνουν αρκετές χιλιάδες στον δρόμο. Αυτό έχει σημασία. Ναι, το θέμα όμως είναι το εξής. Αυτό είναι το θέμα, Γιώργο. Έχεις δίκιο. Τα άλλα είναι παραπολιτικής φύσεως. Έχεις απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό όλα τα κανάλια και όλοι οι δημοσιογράφοι. Δεν υπάρχει κουβέντα για την αυριανή συγκέντρωση. Ενώ οι συνταξιούχοι δεν το ξέρουν που του έρχεται. Γιατί δεν το ξέρουν, είναι υποχρεωμένοι. Είναι υποχρεωμένοι στου συνταξιούχου, τα ξέρει εσύ, αφού σου την καταλαβαίνει. Τα κανάλια δεν πρέπει να πούνε κάτι. Τα κανάλια δεν πρέπει να μας λένε για τον Λάτσι συνέχεια. Βεβαίως. Αντί να μας λένε για τον Λάτσι συνέχεια. Αυτά είναι δικαιολογίες τώρα. Δικαιολογίες. Κάποτε γίγαντα γέμιζε το Σύνταγμα. Γέμιζε με εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο από στόμα σε στόμα πριν από λίγα χρόνια. Χωρίς κανάλια, χωρίς τίποτα. Έβγαινε το κανάλι και έλεγε ότι είναι 10.000 συγκεντρωμένοι στο Σύνταγμα και ήταν 150.000. Τι μου λες τώρα. Χρειαζόταν το κανάλι για να κατέβει ο κόσμος στους δρόμους. Δεν θα κάνεις τώρα. Καθόλου πλάκα. Ποια είναι η δουλειά του δημοσιογράφου, σε παρακαλώ. Α τη δουλειά του δημοσιογράφου. Τι άστο το λάστο τάλο. Για τον κόσμο που δικαιολογείται. Η δουλειά του δημοσιογράφου, ποια είναι κύριε Καψαμπέλη. Κύριε Βελόπουλο. Όχι κύριε Καψαμπέλη, θα μου πείτε η δουλειά του δημοσιογράφου. Να λέει τα γεγονότα και την αλήθεια. Το γεγονός, γιατί δεν την κρύβουν. Το γεγονός ότι οι δημοσιογράφοι σε μεγάλο ποσοστό δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους δεν είναι άλοθη για το ότι η κοινωνία είναι σε αφασία. Είναι σε αφασία ή από τον τρόμο είναι σε αφασία. Από απλώς, την καθημερινότητά του. Απλώς. Πάμε στον κύριο. Κύριε Βλάχος, επιτρέψτε μου. Στον κύριο Γραμμένο, θέλω να κάνω σχόλιο για να πάμε στην ουσία των θεμάτων. Για ποιο θέμα, για την αυριανή. Για αυτά που λένε οι καλοί συνάδελφοι εδώ πέρα. Εγώ έχω να πω στον κύριο Καψαμπέλη, επειδή ο κύριος Καψαμπέλης ζει σε άλλη διάσταση και σε άλλη χώρα προφανώς, ότι εάν τολμήσουν οι συνταξιούχοι να κατέβουν να διαδηλώσουν, θα φάνε το ξύλο της αρκούδας. Γιατί ο φίλος σου. Όχι, δεν είναι θέμα αρχηγού. Είναι θέμα πολιτικής ηγεσίας. Ναι, στο φίλο στον Τόσκα να τα πεις. Ναι. Αυτό δίνει τις εντολές στον αρχηγό. Στον αρχηγό ο αρχηγός εκτελεί. Εκτελεί η φυσική ηγεσία. Τις πολιτικές εντολές. Ας παρετηθεί, ας κάνει ό,τι έκαναν οι συνάδελφοί του στην Καταλωνία που αγκαλιάστηκαν με τους διαδηλωτές. Την επιτυχία της Ελλάς. Άσε με τώρα, Ανδρέα. Όχι, λοιπόν, τελεία, κύριε. Πάλι ήρθετε από περιμένα να σχολιάσετε. Περίμενα να σχολιάσετε εσύ Καψαμπέλη μου, κύριε Γραμμένο, μισό λεπτό. Να σχολιάσεις λίγο αυτό που είπα και το Σάλα για την Τράπεζα Πυραιός. Βεβαίως, τα διαβάζεις και. Πώς. Όπα, σε μένα το λες. Από χτες το ξέρει ο Βλάχος και δεν μιλάει. Δεν το ήξερα. Εσύ δεν το ξέρεις, Βλάχο. Δεν το ήξερα. Του το έστειλα να στο δώσει. Ψέματα λες γιατί σήμερα έσκασε η Τράπεζα Πειραιώς, κύριε Βελόπουλε. Είναι πολλά τα λεφτά, κύριε Βελόπουλε, που τη μοιράζει η Τράπεζα Πειραιώς στα διαπλεκόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μέσα σήμερα, άσε δεν έχουν μείνει πίσω. Ξέρω πολύ καλά τι σου λέω. Δεν ζω εγώ, 20 χρόνια μέσα ρομπορτάζ. Λοιπόν, άσε αυτά που ξέρει. Η Πειραιώς έχει πληρώσει. Άσε το, δεν μιλάμε για άλλη τράπεζα. Μιλάμε για την Πειραιώς και για το Σάλα. Άσε τώρα αυτά που ξέρει. Να επαναλάβω την είδηση και θέλω να καταλάβετε. Ο πατέρας Λεμπιδάκης ήταν μεγαλομέτοχος στην Παγκρίτια. Είναι έτσι, κύριε Καψαμπέλη. Ιβρητής, όχι μεγαλομέτοχος. Ήταν, λέω. Γιατί λέω ήταν. Γιατί στη διάρκεια που είχαν απαγάγει τον γιο του, ο άνθρωπος αντί να ασχολείται με τον γιο του, ασχολήθη με την μεταβίβαση των μετοχών της Παγκρίτιας στον κύριο Σάλα. Είχε ξεκινήσει η διαδικασία πάντως. Ναι, είχε λίγο πριν. Ξεκινήσει λίγο από τα τέλη του 6. Ναι, λίγο. Όχι, ξέρω τι λέω. Λίγο πριν πιέστηκε περισσότερο να τελειώσει. Αυτά είναι, δεν τα ξέρω. Κύριε Βελόπουλο, την ώρα που εσά σα έχουν απαγάγει το παιδί σα. Κάτσε τον διαφέρει. Μα σε παρακαλώ πολύ. Κάτσε σάλα. Κάτσε τώρα, ρε παιδί μου. Δεν βγαίνουν θρομερέ ειδήσει. Βάλτε αυτό ρε γιο από κάτω. Αυτή είναι η είδηση βόμβα. Μα περιμένει το Βελόπουλο δύο μέρε το ξέρει. Δεν το ήξερα εγώ σου λέω. Για προχώρα. Είναι θεματάρα, Βασίλη, με αυτό. Βέβαια είναι θεματάρα. Είναι θεματάρα, Βασίλη. Βέβαια, αλλά δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Διότι την περίοδο που το δικό μου παιδί έχει απαχθεί. Αυτό ήθελα να πω στον Γιώργο τώρα. Αυτό ήθελα να πω. Πες το, γιατί ξέρει το ρεπορτάζ. Όχι, αυτό ήθελα να του πω του Γιώργου. Εσένα, Γιώργο, αν είχαν απαγάγει το παιδί σου, θα κοίταγε να μοιράσει τι συμμετοχέ σου από εδώ και από εκεί σε οποιαδήποτε επιχειρηματία και τράπεζα. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Το παιδί σου απήγαγαν. Το παιδί σου κινδύνευε. Ήταν έτοιμο να πεθάνει το παιδί σου. Και εσύ είχε στο μυαλό σου πώ θα μεταφέρει τι συμμετοχέ σε άλλη τράπεζα. Μην τραλαθούμε, ρε. Άρα, γεννάτε ένα ερώτημα. Πολλά ερωτήματα. Έτσι. Πολλά. Ποιοι είναι αυτοί που σχεδίασαν και οργάνωσαν την απαγωγή του Λεμπιδάκη. Για ποιο λόγο. Για να πιέσουν τι. Να προχωρήσει κάτι. Σύμπτωση. Δεν ξέρουμε. Έτσι. Πώς γίνεται όλος ο ελληνικός λαός να χρεώνεται. Να χρεώνεται την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών μεταξύ αυτών και της Τράπεζας Πειραιώς και ο κύριος Σάλας. Αντί να έχει βάλει τη δικιά του περιουσία στην ανακεφαλαιοποίηση και να είναι με ένα σόβρακο, να είναι σήμερα μεγάλο επενδυτής και πού?
στην Παγκρίτρια. Και να μιλάει, και να μιλάει για αυτονομία. Άκουσε λίγο. Να μιλάει για αυτονομία και αυτοτέλεια οικονομική της Κρήτης ο κύριος Σάλλας με το που πάτησε το πόδι. Και τι έχει κάτω η Κρήτη. Έρχονται. Τι έχει κάτω η Κρήτη. Ενέργεια. Στα νότια. Ενέργεια πολύ. Τι έχει πλούτο. Φυσικό αέριο. Πλούτο. Όχι μόνο φυσικό αέριο και το άλλο. Έχει, έχει, έχει. Και ιδρύτες έχει. Έχει. Για όσους ξέρουν λίγα. Μπράβο. Κύριε Αστά μου, τι έγινε. Αλλά δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Σας ακούμε πολύ ενδιαφέρον. Σας ακούμε πολύ ενδιαφέρον. Καλά σας κάνει ο Τσίπρας και σας έχει μειώσει τις συντάξεις. Γιατί εσείς αφήνεστε για αυτή την κατάτια. Κάτσε, παιδί μου, να εσείς αφήσατε οι δικαστές τα λαμόγια να κυκλοφορούν. Πρωθυπουργούς, υπουργούς, στελέχη της κυβέρνησης. Τον φόρτωσε λαμόγια. Καψαμπέλι τον κυκλοφορούν με ευθύνη των δικαστών. Κύριε Βλαχο, πάμε στην κυρία Στάμου. Το σχόλιο σας θέλω για τη σύμπτωση αυτή την περίεργη. Που κανένα κανάλι περίεργος δεν ανέφερε ποτέ. Είναι πράγματι αξιοπερίεργο και μάλιστα συνδυάζοντας και τα νέα που έχουμε μάθει ότι ο κύριος Λεπιδάκης απαχθής δεν θυμάται, είναι λίγο συγχυσμένος σχέση με τα στοιχεία των απαγωγέων. Τα σχόλιά του και οι καταθέσεις του ήταν πολύ ενηγματικές και αόριστες. Αυτό νομίζω επιτείνει τη δική σας την εξήγηση. Εσείς να βλέπετε Survivor, Marvivor, Voice, Moist, Voice, δεν μου πω καν άλλη κουβέντα. Και αποβλάκωση ενώ συμβαίνουν όλα αυτά. Πάμε στο επόμενο θέμα. Πάμε στην αντίδραση κατσίκι. Γελάω, παιδιά. Οι τύποι είναι, μας περνούν για κατσίκια, όντως. Δηλαδή, μέχρι χθες κάναν τις πάπιες, μόλις μάθαν το ποτάμι και η Δημάρχα ψηφίσει, άρχισαν να κάνουν το Αντάρκτικο. Ρε, πολιτικάντητες. Δεν έχει σημασία, ας κάνουν το Αντάρκτικο. Καλά. Δεν πειράζει. Πάμε να δούμε τον κύριο Κατσίκη, ο οποίος ομιλεί, έπαιρνε να βάλει Θανάση με τον Κατσίκη με τον Καμένο μαζί. Δεν πειράζει. Ναι. Βάλει τον Κατσίκη. Αφού γεννήθηκα άντρα και δηλώνω ότι είμαι γυναίκα, διατηρώντας τα φιλικά γνωρίσματα του άντρα, συνάπτω σχέση με έναν άλλον άντρα. Κατά τον νόμο είμαστε ετερόφιλοι. Σε εμάς εμπίπτουν οι διατάξεις του αστικού κώδικα που μας επιτρέπει το γάμο και ο γάμος είναι προϋπόθεση για την υιοθεσία. Εμείς σε όλα αυτά αντιδρούμε και καταψηφίζουμε. Ποιοι εσείς ρε μεγάλε ψεύτη. Και ζητώ συγγνώμη για το ψεύτη, γιατί είναι ο καλύτερος όρος μπορώ να χρησιμοποιήσω. Ο καλύτερος. Πάμε σε γεωρίτες. Έχουμε την κάρτα. Δεν πειράζει. Σχόλιο Καψαμπέλης, γραμμένος, κυρία Στάμου, κύριος Βλάχος. Όντως, οι επόμενες μέρες που θα έρθει στην Ολομέλεια τώρα το νομοσχέδιο θα γίνει ένας μεγάλος κοινοβουλευτικός αχταρμάς. Γιατί έχουμε αφενός αυτό που είπες, την αντιπολίτευση η οποία έχει παγιδευτεί τώρα. Η Νέα Δημοκρατία, εννοείς τους υπόλοιπους. Και τη Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει δηλώσει δια του εισηγητή της ότι το νομοσχέδιο είναι θετικό. Και το Πασόκ με το ποτάμι. Απ' την άλλη μεριά έχουμε και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ κάποιους βουλευτές, μια βουλευτήνα ήδη που λέει ότι δεν ψηφίζει το άρθρο το επίμαχο. Έχουμε τον κύριο Κατσίκη και τον κύριο Καμένο, τον Δημήτρη Καμένο, που λένε ότι δεν θα το ψηφίσουν. Καλά, αυτός έγινε υπατμόν, πάει στη Νέα Δημοκρατία, δεν είναι. Έχεις κολλήσει με αυτό τώρα. Αυτός έχει κολλήσει και σαλιάρισε. Μα αφού η Νέα Δημοκρατία λέει ότι μάλλον θα το ψηφίσει. Ή εν πάση περιπτώσει δεν θα το καταψηφίσει. Μάλλον σου είπα. Και έχουν πρόβλημα. Οι μισοί θέλουν να το ψηφίσουν για δικούς τους λόγους προσωπικούς. Οι άλλοι μισοί που το παίζουν εθνοπατριώτες και χριστιανοφόβοι. Τι είναι το έλα να δεις. Ελάχιστο φιλό. Ξέρω εγώ. Το πιο ενδιαφέρον είναι. Ξέρεις να φαίνεσαι άντρας, δεδομένα αλλά από μέσα να σε κάτι άλλο. Να στενάζει το κορμί. Το πιο ενδιαφέρον για να το πω γιατί είναι σημαντικό. Ξέρετε γιατί μου αρέσει ο Νικήτης Κακλαμάνης. Γι' αυτόν τον λόγο. Γιατί είναι άντρας σε αυτά που λέει. Τι είπε. Κύριε Γραμμένε. Γιατί. Κατά άποψή μου, κύριε Βελόπουλο, τι θέλετε. Ναι, αλλά όταν μιλάω, θα με διακόπτετε και θα ρωνεύεστε. Παρακαλώ πάρα πολύ. Άλλο πάνω από. Δεν εννοώ με άλλο πάνω από, να το ολοκληρώσω. Α, από το να μου το δηλώνει, να μου το παίζει άντρα σε ένα σε κάτι άλλο, προτιμώ αυτό που γύρισε και είπε, εγώ είμαι κάτι άλλο. Τέλος. Ποιος, ο κύριος Κακλαμάνης. Το είπε. Το είπε. Το είπε. Έτσι, αυτό λέω. Να πούνε επιτέλους τι είναι ο καθένας. Δεν ξέρουν τι έχουν να κάνουν. Να κάνουμε τον Γιώργο ή τη Γεωργία. Δεν έχει το δικαίωμα όμως κανένας από αυτούς να επηρεάζει την ελληνική οικογένεια. Ψηφίζοντας αυτό το άθλιο της ιστορίας των 15 χρονών. Συμφωνώ. Μπορείς να είσαι ό,τι θέλεις. Αλλά να διαλύσεις την οικογένεια, φίλε μου, δεν έχεις το δικαίωμα. Και ιδιαίτερα άμα είσαι στη Νέα Δημοκρατία. Διότι η Νέα Δημοκρατία, εγώ τουλάχιστον ήξερα πριν μπουν τα λαμόγια του Καραμαλή μέσα και τη διαλύσουνε, με ευθύνη του Καραμαλή, ότι ήταν το κόμμα των νοικοκυρέων. Τι λες. Έτσι δεν είναι. Εγώ αυτό ήξερα. Έτσι, μετά μπήκαν τα λαμόγια του Καραμαλή και διέλυσαν. Του λέω να πει δεν ακούς Γιώργο Τσουλέη. Του πω για τον Εφταξία μετά για την Ενέως και δεν τα θυμάται. Ήταν νοικοκύρης κι αυτός. Λοιπόν, τώρα την υποκρισία για να ολοκληρώσω.
Θέλω να πω δηλαδή. Αυτό με ενοχλεί, εσύ, υποκρισία. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι ξύπνησε εισαγωγικά για τα δεδομένα του τώρα και ο Αρχιεπίσκοπος να πει ότι τάχα μου και δήθεν ενώ τόσες μέρες δεν μιλάει. Βέβαια. Και τον πείραξε. Έχει και τον πείραξε και ο Ραγκούσης. Δηλαδή τώρα μην ανοίξω εγώ το στόμα. Άνοιξε τώρα μεγάλα, δεν κατάλαβα. Και πάρω αγκαλιά το γραμμένο εδώ και αρχίσουμε και κελαϊδάμε. Γιατί δεν κελαϊδάμε. Μα τώρα τι ανοίξεις, δηλαδή, κύριε Βελόπουλε, υποκρισία. Είπε ο Ραγκούσης. Ποιο ο Ραγκούσης. Ποιο είναι ο Ραγκούσης. Τι σημαίνει Ραγκούσης. Με ενδιαφέρει η υποκρισία. Άντε από εδώ πέρα και το υποκρισία, πέσουν όλοι. Η υποκρισία δεν είναι χαρακτηριστικό. Ο ατυχής. Η υποκρισία δεν είναι χαρακτηριστικό μόνο του πολιτικού κόσμου. Είναι χαρακτηριστικό και του πνευματικού και του εκκλησιαστικού κόσμου. Συγχαίρουμε δύο πράγματα. Είναι ένα κομμάτι. Σε έναν ενήλικα άνθρωπο. Για την εκκλησία, βέβαια. Άλλο λέμε. Όταν πας όμως και ψηφίσεις ένα νομοσχέδιο και κάνεις νόμο του κράτους, το δικαίωμα σε ένα 15χρονο να αλλάζει το φίλο του, δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε για τη διαστρέβλωση της κοινωνίας και για τη διάλυση της οικογένειας. Έτσι ακριβώς. Και το να βγαίνουν μετά να ισχυρίζονται και να κάνουν τις ενστάσεις αυτές. Εγώ αναφέρομαι στην υποκρισία της εκκλησίας σε σχέση με το τους πείραξε τώρα. Κακός κατά τη γνώμη μου, δεν είχε λόγο να το πει ο Ραγκούσης, αλλά τώρα έρχονται τώρα για να δημιουργήσουν μια αίσθηση αναφορικά με την Εκκλησία. Αν ο Ραγκούσης να το παίξει αρχηγός στο Πασόκ. Δεν με ενδιαφέρει ο Ραγκούσης. Δεν με ενδιαφέρει ο Ραγκούσης. Δεν με ενδιαφέρει ο Ραγκούσης. Δεν με ενδιαφέρει ο Μητρόπολη. Δεν με ενδιαφέρει ο Κυριάκο. Δεν με ενδιαφέρει ούτε ο Ραγκούσης. Ούτε η Γεννηματά, ούτε ο Καμίνης, ούτε ο Θοδωράκης. Ναι, μόλις είδαμε για Πασόκ όμως σε πιάνει αφυλαξία. Όχι βέβαια. Αλλά τώρα τι αλλεργία, λαρά. Στην εκκλησία είναι όλα. Θα σχολιάσουμε. Εδώ την κάνω το ερώτημα. Εδώ. Ίστατη έκκληση στο σύνολο του πολιτικού κόσμου να αρθεί στο ύψος της ευθύνης και αποστολής του και να αποσύρει το νομοσχέδιο. Το προτινόμενο νομοσχέδιο. Τι λέει, έλα παιδιά, έλα να φύγει παρακάτω. Προκαλεί το αίσθημα της κοινωνίας, τορπιλίζει τον ιερό θεσμό της οικογένειας. Η Εκκλησία περιβάλλει με αγάπη και κατανόηση αδιακρίτως όλους τους ανθρώπους, αλλά προσβλέποντας πάντως η σωτηρία τους, οφείλει να καταδείξει την αστοχία κρίσιμων επιλογών τους. Πού είσαι, Χριστόδουλε, να δεις. Ναι, κύριε Γραμμένε. Λοιπόν, ήθελα να πω, θέλω να το σχολιάσω καταρχάς, να δώσουμε πολλά προσωπικά συγχαρητήρια στους αγιορείτες μοναχούς. Σωστό. Οι οποίοι σύσσωμοι πλέον ως Έλληνες Ορθόδοξοι. Με 20 μονές, με τους προϊσταμένους, απέστειλαν μία επιστολή στον κύριο Γαβρόλου και στον κύριο Κοντονή, όπου λέει ότι αν δεν αντιδράσουμε θα σηκωθούν οι πρόγονοί μας από τον τάφο τους. Έτσι λένε λοιπόν οι αγιορείτες. Ποιος λένε οι αγιορείτες ορθόδοξος θα τολμήσει να ψηφίσει αυτό το νομοσχέδιο. Μιλάει για τους βουλευτές. Η Βασίλη μου είναι ορθόδοξη, εγώ είμαι βουδιστής. Σου λέω ότι λένε οι. Και είναι δημοκράτες πολύ. Είμαστε υποχρεωμένοι, λένε οι μοναχοί, να αντιδράσουμε. Σε αντίθεση τώρα, και λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό, στεναχωριέμαι γιατί σε αυτή τη ρημαδιασμένη χώρα που η Βουλή των Ελλήνων μετανομάστηκε σε Βουλή των Ξένων Νταβατζίδων. Δεν είναι Βουλή των Ελλήνων πλέον αυτή, είναι Βουλή των Ξένων Νταβατζίδων. Ο τελευταίος, αν θέλετε, το τελευταίο προπύργιο που είναι η πίστη, η ορθοδοξία και αυτό μας έχει απομείνει πλέον, έτσι, ο ποιμενάρχης της, ο επικεφαλής της, ετεροχρονισμένα έρχεται να κάνει δηλώσεις. Σωστό. Και λέει ότι πρέπει να πάρει πίσω η κυβέρνηση αυτό το νομοσχέδιο. Και σας ρωτάω, κύριε Αρχιεπίσκοπε, γιατί τώρα... Έτσι. Γιατί μετά από ένα μήνα, γιατί το κάνατε αυτό και με τα θρησκευτικά στο σχολείο. Ποιον και γιατί θέλετε να καλύψετε. Εγώ γιατί να το πω εσύ Βασίλη, γιατί το πας γύρω γύρω. Ο κύριος Αρχιεπίσκοπος, το timing που το κάνει, στηρίζει την κυβέρνηση, αλλάζει ατζέντα. Έτσι κύριε Βελόπουλε. Θα σου πω εγώ γιατί. Γιατί αυτό που είπες τώρα εσύ, ότι δεν έχει αντιδράσει τόσες μέρες που γίνεται λόγος για το θέμα το 15χρονο η Εκκλησία, γίνεται χαμός, μου το είπε ένας παπάς. Γίνεται ένα χαμός στις εκκλησίες. Στις ενορίες πάνε οι πιστοί και επιτίθενται στους παπάδες ότι δεν έχετε αντιδράσει σε αυτό το έσχος που πάνε να κάνουν. Έτσι. Και οι παπάδες ενημέρωσαν την Αρχιεπισκοπή ότι έρχονται στις εκκλησίες και μας βρίζουνε. Τι να κάνουμε και τι να πούμε. Εγώ για καμιά φορά να πω ένα μπράβο στον ηγούμενο του Βορειοαρίου. Αυτό κίνησε τη διαδικασία στο Άγιον Όρος. Οι υπόλοιποι κολυσιεργούσαν. Και μπράβο τους που κλείσαν και την πόρτα στον άθεο Τσίπρα. Έτσι. Μπράβο τους. Για άλλη μια φορά. Άθρισκος. Τον είχαν υποδεχθεί μέχρι πάντα. Άθρισκος. Τον είχαν υποδεχθεί πριν λίγο καιρό. Να πω ότι το πρωτόκολλο. Όχι κύριε, καταλαβαίνετε όλα εδώ. Το πρωτόκολλο επιβάλλει μία φορά να υποδεχθεί αρχικό κράτος.
Αλλά δεύτερη φορά, κράτους... το πρωτόκολλο στο Άγιο Όρος. Σε παραλαμβάνω. Είναι υποχρεωμένοι. Στην δεύτερη επίσκεψη μπορούν να αρνηθούν όταν είσαι για άθος, τους λόγους τυπικούς. Όταν είσαι άθος, έτσι. Άθρισκος είναι, μην τα μπερδεύετε. Άλλο άθεος, άλλο άθρισκος. Όχι ο Τσίπρας. Όχι, πρωθυπουργός. Πού πιστεύει κύριε Βελόπουλο, κύριε Τσίπρας, να μας πείτε. Δεν έχει ιερό ούτε όση ώρα. Να δούμε το επόμενο βίντεο για να σχολιάσει η κυρία Στάμου. Βάλε μου όλες τις δηλώσεις, Κυρίτσι, Καμένο, Μπαλομενάκι κτλ. Για το θέμα αυτό. Το σωστό θα ήταν η Εκκλησία να ασχολείται με το κήπο της και να μην μπαίνει στον χώρο της πολιτικής. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι πολύ ευαίσθητο και πολύ δύσκολο στην ελληνική κοινωνία να το κατανοήσει, να κατανοήσει τις πτυχές του όλες, τις κοινωνικές, τις προσωπικές και τις ιατρικές. Προσωπικά θα το καταψηφίσω. Αυτή η γκρίζα ηλικία, θα έλεγε κανείς, ανάμεσα στα 13, στα 16, στα 17, είναι αυτή που είναι πιο σκληρή και δέχεται ακριβώς και τις επιθέσεις που ενδεχομένως το προσδιορίζουν σε όλη την υπόλοιπη ζωή και ίσως θα είναι καλό να ξεκαθαρίσει. Σε αυτό το νομοσχέδιο αναδείξαμε τις ρογμές της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Δεν έχει αποδείξει η επιστήμη σήμερα ότι υπάρχει τρίτο φύλο ή ότι μπορεί να γίνει αλλαγή του φύλου γιατί, γιατί έχει γίνει λάθος από τη φύση. Κασαπίδης, Αγιορίτης. Κύριε, ναι, κύριε Στάμου. Μόνο μια κουβέντα θέλω να πω. Κύριε Στάμου, κύριε Στάμου, σ' ακούω. Όλες αυτές οι δηλώσεις έγιναν πότε, μετά την ψήφιση. Μετά το πέρασμα από την Επιτροπή. Ψήφιση θα γίνει σε λίγο. Ναι, του νομοσχεδίου. Μόλις λένε ότι έχει ξεσηκωθεί ο κόσμος. Οπότε δημιουργούμε, απλά φτάνουμε σε σημείο να δημιουργούμε εντυπώσεις. Το αποτέλεσμα το έχουμε δεδομένο. Και προσπαθούμε με τον τρόπο αυτό να κατευνάσουμε λίγο την κατακραυγή του κόσμου. Ακριβώς. Γιατί σε καμία περίπτωση αυτό το νομοσχέδιο δεν εκφράζει τις τάσεις της κοινωνίας. Ωραία. Κύριε Βελόπουλε, μόνο ένα σχόλιο γιατί ο ελληνικός λαός πρέπει να είναι ενημερωμένος και να ξέρει τι γίνεται. Μην παραμυθιάζετε από αυτούς τους σαρατάνους. Υπάρχει ενόψη ανασχηματισμού γίνονται οι μαγκές. Επειδή δεν παίρνουν υπουργεία, κάνουν τις μαγκές. Τζάπα μαγκές κάνουν. Όλοι θα ψηφίσουν. Και για τους Ριζαίους, αλλά και για τους Ανέλ. Γιατί οι Ανέλ δεν ξεσηκωθήκαν, δεν είπε ο κ. Καμένος, όχι ο Πανός. Αλλά αυτά είναι απολύδοτα, το ξέρεις. Απολύδοτο σημαίνει δεν έχει βολίδα το βλήμα. Το ξέρω τα απολύδοτα σημαίνει. Έτσι, αλλά εγώ δεν πείθομαι όμως από αυτούς τους τύπους ότι ξαφνικά σηκώνουν το λάβαρο σε επανάσταση. Όχι, αφού μάθανε, σου επαναλαμβάνω, να ψηφίσει το Πασό και το Ποτάμι. Το Ποτάμι δεν θέλει εκλογές, παιδιά, να πέσει κυβέρνηση, γιατί δεν θα έχουν ξαναβουλή αυτή σε 50 χρόνια. Στη Δημοκρατική Παράταξη η γεννηματά δεν θέλει και αυτή εκλογές στην παρούσα φάση. Γι' αυτό ψηφίζουν. Αλλιώς αν ήταν μάγκες θα είχαν την κυβέρνηση. Κύριε, για τα 7 χιλιάρικα, κύριε Βλάχο. Αλλά είναι φίλοι του κύριου Καψαμπέλη και δεν μιλάει τώρα. Κύριε Βελόπουλε, κλείνω. Δεν μιλάς τώρα, δεν μιλάει για Πασόκ. Εγώ δίνω τη γραμμή. Βέβαια. Αλλά όταν σταματήσει ο ρημαγδός. Γιατί δεν λες κάτι, γιατί ψηφίζει το Πασόκ. Θέλετε να μιλάω πάνω σας. Γιατί ψηφίζει το Ποτάμι. Θέλετε να μιλάω πάνω σας. Κύριε Βελόπουλε, να κλείσει, θα κλείσει το δελτίο. Έχω απέτηση από τον κύριο Ιερώνυμο, τον αρχιεπίσκοπο, στη Μονή Πετράκη να σηκώσει αυτό τη μαύρη σημαία. Και όχι το Άγιο Όρος και οι Αγιορείτες. Καλά, καλά κάνει και το Άγιο Όρος. Πες μου, Καψαμπέλη μου. Λοιπόν, με ψυχραιμία θα πω πρώτον, το εξής. Πρώτον, ότι όντως. Όντως. Ευχαριστώ. Ότι όντως η αντιπολίτευση παγιδεύτηκε Βουδίσια, από τα μπρος πίσω ψυχραιμία. Του Καμένου. Διότι τους πήγε ο Καμένος λέγοντας στην αρχή όχι, ναι, όχι, ναι. Μπερδεύτηκαν η αντιπολίτευση και είναι παγιδευμένη. Ναι. Αυτό είναι το πολιτικάντικο ζήτημα. Σε τι παγιδεύει. Στα μπρος πίσω, ρε Γιώργο μου. Για το 15 χρόνια. Καλό και το πίσω, και το πίσω, θέμα να πηγαίνει μπροστά, έτσι. Η ουσία τώρα, η ουσία είναι... Του αρέσει το μπροσπίσω. Η ουσία είναι ότι και η μισή Νέα Δημοκρατία, λέω η μισή σχηματικά, και το Πασόκ και το Ποτάμι, ανήκουν σε αυτούς που θεωρούνται, πώς του λένε, κυρία Στάμου, δικαιωματικούς. Δηλαδή αυτούς που είναι υπέρ της... του εκχυδαϊσμού, όπως θες, έτσι, της ρευστότητας, πολιτικά και λένε σε αυτή την κατεύθυνση. Η διάλυση της οικογένειας είπε Αντρέα Παπαδρέου, δεν ξεκίνησε. Ναι, αυτό είναι. Τότε που είχε την κόμενα, παντρεμένος και της έκανε κατέβα ενώ ήταν παντρεμένος. Ας τώρα παιδάκι με την κόμενα και παντρεμένος τώρα. Αξία θέλει να ακούσει αυτός. Ή το άλλο που είπε, είπαμε να πάρει ένα δωράκι, αλλά όχι 500 εκατομμύρια. Δεν διέλυσε την οικογένεια ο Αντρέας Παπαδρέου. Δεν διέλυσε τα πάντα όλα. Τι κάνει ο Τσίπρας, ο συνεχιστή του Αντρέα Παπαδρέου, ολοκληρώνει τη διάλυση της έδειας. Σας πονάει. Θέλω να δείξω μια φωτογραφία. Μόλις ακούσει ο Παπαδρέου, είδα κρίση. Μα τώρα διαλύθηκε, λέει, η οικογένεια επί Αντρέα Παπαδρέου. Πολιτικό γάμο τη ιστορία. Παίξε με το κολόσπιτο. Με το κολόσπιτο. Με το κολόσπιτο. Παίξε το πνεύμα και να δείξουμε λίγο έναν μεγάλο πατριώτη, ένα στρατιλάτη στα πρότυπα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Κοιτάξτε. Έτσι ξεχυλίζει, ρε παιδί μου. Η στρατηγικότητα ξεχυλίζει προς τα μπρος. Δεν κρατιέται η στρατηγικότητα.
Αυτό είναι ο Σταθμό. Κοιτάξτε εδώ, μιλάμε από μικρό παιδί. Φαινόταν ένα παιδί μου άνθρωπο ότι ασχολιόταν με τα όπλα. Με στρατιωτάκια έπαιζε μικρό. Είχε επιτραπέζιο με στρατιωτάκια. Αυτό είναι ο κ. Καμένο. Τα παιδιά παίζει. Μπράβο, εύστοχο. Έλα μόνο το απλά. Πριν στρέψουμε πριν στρέψουμε το όπλο σε οποιαδήποτε κατεύθυνση, το ελέγχουμε πρώτα. Δεν το στρέφουμε προς τον εαυτό μας και κοιτάμε να δούμε τι κάνει μέσα, τι έχει. Βουνό. Αυτό είναι πού υπηρέτησε αυτός, ρε. Για δες το βιογραφικό του. Στο ναυτικό, μάλλον στην αεροπορία πουθενά άλλο. Δεν πω έτσι, όπως εσείς αποκλείεται από έτσι πουθενά άλλο, κύριε Καμένε. Ναυτικό, αεροπορία. Έτσι τον βλέπω, τον κόβω, κύριε Καμένε. Εσύ και Καψαβλή, πού ρέτησε. Εγώ ήμουν εντελεσία συνειδήσεω. Σαν τον Καρανίκα ένα πράγμα. Όχι, σαν τον Βλάχο. Και θέλω να πω κάτι, παιδιά. Να πω στον Καμένο. Να πω στον Καμένο μισό λεπτό. Και το λέω για του Έλληνε αξιωματικού, του Έλληνε αστυνομικού, του συνταξιούχου. Όταν ο Καρανίκα αμείβεται με περισσότερα χρήματα από ότι ο Αλφας Γες, ο στρατηγός, έτσι. Τότε 1000 μνημόνια και 1 εκατομμύριο μνημόνια και λίγα μας είναι. Βγήκε και έβρισε το Χρυσόγονο, είδες. Άστο αυτό, παιδί μου, ο Καρανίκας, ο μίστερ, έκανε, τίποτα. Μα με συγχωρείς, τι έχει αναλάβει. Ο Καρανίκας έχει αναλάβει να βρίζει όποιο αντιδρά στην πολιτική. Ναι, ο Καρανίκας. Με συγχωρείς, ο αστράτευτος, έχουμε κάνει ένα σύστημα. Του οποίου συνήγορο βοήθησε με Γιώργο μου ήταν η Κωνσταντοπούλου. Όταν ήθελα να πάει φαντάρος. Παίρνει παραπάνω χρήματα από τον αρχηγό Αλφαγές. Είναι ντροπή αυτό, Καμένε. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Πάντως, επαναλαμβάνω. Πού υπηρέτησε, αδίουχος. Ναι. Ήταν στρατεύσιμος, λέει, ο οποίος είχε πάρει τις περισσότερες άδειες από οποιοδήποτε άλλο στρατιώτη. Εντάξει. Δεν πειράζει. Λοιπόν, άρα υπηρέτησε αδίουχος. Δεν ξέρω πού υπηρέτησε ο άνθρωπος, θα πάει σε γελάει ο γραμμένος ο φίλος του. Ήταν πολύ καλό στρατιώτης και έπαιρνε άδειες. Είχε καλό πατέρα και βοηθούσε. Είχε καλό πατέρα και βοηθούσε, λέω. Έτσι. Πάμε στην κυρία Στάμου να δείξουμε το επόμενο βίντεο όμως για το Μητσοτάκη. Τι είπε για το ταξίδι του Καμένου. Είδαμε υπουργούς τζογαδόρους να ξοδεύουν σε μετρητά μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο όσα μπορεί ένας απλός πολίτης να σηκώσει από το ATM σε 3 μήνες. Μάλιστα. Ναι, βέβαια, κύριε Μητσοτάκη. Και εγώ γνώριζα πολιτικό, ο αρχηγό, ο οποίο. Στάμου, σε λένε. Ο οποίο προεκλογεί. Α, με συγχωρείτε. Στάμου, πώ το γύρισε με τα έφυλα και εσύ τα 15χρονα και τίποτα. Μήπω το γύρισε λίγο αλλιώ. Όχι, δεν γίνανε κανένα, κύριε Βελοπούλη. Λέω ρε, παιδί μου, κυρία Στάμου, το σχολείο. Μην λέτε, μην απορρίσετε, δεν κάνω τέτοια πράγματα. Το ξέρω. Τίποτα δεν αποκλείεται. Η προσπάθειά του. Ποτέ δεν εργάζεται. Σε αυτό που λέει, βέβαια, δεν έχει άδικο. Το θέμα είναι ποιο το λέει, βέβαια. Α. Γεώργιο Παπανδρέου. Καψαμπέλη. Δεν είναι τι λε. Είναι ποιο το λέει. Πώ δεν ήταν αυτό ο βουλευτή που έλεγε, τον έβριζε από κάτω και λέει ποιο με βρίζει ο τάδε. Αντρέα μου, εσύ τι ξέρει αυτά καλά. Τι θέλει να σχολιάσει. Πολιτική αυτό που είπε, κυρία Στάμπα. Ναι, ναι. Στον Μητσοτάκη και την κυρία Στάμπα αυτό που είπε. Ποιο το λέει, έχει σημασία. Θα μπορούσα να επαναλάβω αυτό που είπα και χθε, γιατί δεν έχει αλλάξει τίποτα. Ότι αυτού του τύπου η συζήτηση, όσο και να έχει ενδιαφέρον, από τη στιγμή που χάθηκε η ουσία και η ουσία είναι ότι ένα υπουργό. Τώρα, παλιά, ποτέ, στο μέλλον, οποτεδήποτε, δεν μπορεί να πηγαίνει στο καζίνο. Από μόνο του αυτό είναι πολιτικό ατόπιμα, με πτώ και θα έπρεπε να τον οδηγήσει εκτός κυβερνήσεως. Εξαιτίας του Γεωργιάδη, κατ' εμέ, ενεπλάκη η Νέα Δημοκρατία σε μια μικροπολιτική συζήτηση, πήρε, έδωσε, έκανε από εδώ, από εκεί, η οποία εν τέλει. Ο Γεωργιάδης κάνει το προσωπικό του κομμάτι. Δεν ξέρω τι κάνει ο Γεωργιάδης. Κάνει το δεν με ενδιαφέρει αυτό. Αυτά λέει, ας τα λύσει ο Γεωργιάδης με όποιον άλλον θέλει. Εγώ λέω όμως ότι από τη στιγμή που χάθηκε το δάσος, που ήταν ότι ο υπουργός πήγε στο καζίνο από μόνο του. Τελείωσε ιστορία. Και μπήκαν σε αυτή τη συζήτηση. Έχεις δίκιο. Το κέρδισε την παρτίδα, την κέρδισε ο Καμένος. Λοιπόν, δύο θέματα στα γρήγορα. Πρώτο θέμα θα μιλήσει μισό λεπτό. Είμαι και εγώ στην Ελλάδα. Στο καζίνο. Στο καζίνο και εσύ στην ρουλέτα. Είσαι και εσύ στην ρουλέτα. Άμα δεν θέλετε να μιλάω. Άντε πάλι τα ίδια. Έγινε πάντα κακομοίρα. Α τον Καμένο μόνο, θα μιλήσει τώρα ο Γιώργος. Δεν με ενδιαφέρει ο Καμένος. Ο Γιώργος με ενδιαφέρει. Ο Μητσοτάκης με τη δήλωσή του αυτή έδειξε ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Διότι το θέμα δεν είναι ότι χάλασε 2.500. Έτσι. Το θέμα είναι ακριβώς αυτό που είπε ο Ανδρέας. Ότι πάει ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας στο καζίνο. Τούρκου. Παίζει και το καζίνο είναι Τούρκου. Έτσι. Δηλαδή, αν ήταν Έλληνα, μπορούσε να πάει. Μα πάλι την ίδια. Τίποτα. Σε κανένα καζίνο, σε ρε παιδί. Σε κανένα καζίνο. Δηλαδή, τι μου λες τώρα, Έλληνα, Τούρκου, γραμμένο. Σε λέω, ναι. Τέλειωσε. Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Εντάξει, συμφωνώ μαζί σου. Επισημαίνω όμως πόσο άθλια αντιπολίτευση
κάνει ο Μητσοτάκης. Έπρεπε να ξεκινήσουν πρώτα με αυτό και μετά με τα υπόλοιπα. Μα δεν είναι, αυτό είναι το είναι θέμα. Είναι ζήτημα και πολιτικής τάξης. Αλλά είναι δυνατόν να μπορεί να πηγαίνει, να πηγαίνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας να πέσει στο καζίνο και μάλιστα σε καζίνο Τουρκού. Με συγχωρεί. Ο Έλληνα θα μπορούσε. Όχι, σου λέω. Θα μπορούσε, όχι, άρα. Όχι. Το ένα είναι πιο επιβαρυντικό του άλλου. Λοιπόν, τελεία και πάμε στον Καμένο να του δείξω τι γράφουν τα σχολικά εγχειρίδια τη Αλβανία. Μπα και καταλάβει ότι ο Υπουργός αυτό και οι υπόλοιποι. Κάτσε ρε Γιώργο. Μια χαρά μυαλό έχει. Πάμε λοιπόν να δείξουμε το θέμα. Σχολικά εγχειρίδια των Αλβανών. Για δείτε εδώ. Να βλέπουμε τι λένε, έτσι. Τι λένε το λίγο πολύ. Για τη ζαμουριά, δείτε τη γραμμούλα. Πώς την πάνε. Μακεδόνια λένε, αλλά παίρνουν μια μαύρη γραμμή. Την κόβουν κάπου στην Έδεσα εκεί κοντά και κατεβαίνουν κάτω η μαύρη γραμμή και θεωρούν τη ζαμουριά όλο αυτό μέρος. Στα σχολικά τους βιβλία, παρακαλώ, έτσι. Όχι οπουδήποτε. Στα σχολικά τους εγχειρίδια. Καμένε! Κοτζιά! Κυρία Στάμου, έχετε να πείτε κάτι γι' αυτό. Η Αλβανία κάνει αυτό που θέλει να κάνει. Διεκδικεί με τον τρόπο αυτό τα δικαιώματα που, θέλει, που θεωρεί ότι έχει. Η Ελλάδα είναι το θέμα τι θα κάνει και πώς θα αντιδράσει αυτό. Και όχι μόνο αυτό. Γιατί είναι μεν πρόκληση, αλλά ποια αντίδραση θα έχει είναι το θέμα. Και όχι μόνο αυτό. Μίλα με τον κύριο Πάνο, ξέρεις. Αλλά να σου πει. Να ξέρεις ότι, κύριε... ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν συλληφθεί άνθρωποι Αλβανοί που φέρνουν πολύ μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών από την Αλβανία. Και, τα βγάζουν, και εγώ ρωτώ, σύνορα φυλάσσονται. Δεν έχει σύνορα η αγάπη, κύριε. Υπάρχει κανένα. Δεν έχει σύνορα η αγάπη της Ελλάδος. Υπάρχει κανένα φυλάκι εκεί πέρα να σύνορα να μπαίνουν αυτές οι ποσότητες ναρκωτικών. Έχει μια εύστοχη παρατήρηση ο γραμμένος. Για πες την να την ακούσουμε. Ο Αμερικανός πρέσβης σήμερα βγήκε και είπε ότι η Αλβανία υποθάλπει εγκληματικά στοιχεία. Δηλαδή, ο Αμερικανός πρέσβης. Υποθάλπτει εγκληματικά στοιχεία, δηλαδή στηρίζει εγκληματίες οι οποίοι διακινούν ναρκωτικά, όπλα, ξέρω και όλα αυτά. Να σκάνω και μια έκκληση. Εγώ σαν Έλληνα να ρωτάω, συνοριακούς φύλακες έχουμε. Για να κλείσουμε. Έχουμε. Κύριε, αυτό είναι το θέμα. Δεν έχουμε σύνορα φύλακες, έχουν καταργηθεί αυτοί. Πάμε στο επόμενο. Τι έχουμε, δεν έχουμε. Στην Αθήνα είναι. Για τη Βόρεια Ελλάδα. Κύριε Γραμμένα, θα σας πω κάτι τώρα εγώ. Θέλω τον Καψαμπέλη. Δώσ' μου την παράδοση από την Ξάνθη. Απελευθέρωση της Ξάνθης. Από τους Τούρκους. Από τους Ισλαμιστές. Από τους Βούλγαρους. Από τους Βούλγαρους. Περίμενε λίγο. Ένα θα τα πω. Επέτειος... Άλλο πάνω από ρε παιδί, βοηθήστε με λίγο. Από Ισλαμιστές, το τονίζω, η Θράκη απελευθερώθηκε. Εδώ είναι η πρώτη απελευθέρωση από τους Βουλγάρους. Γιατί μετά την πήραμε από τους Τούρκους τη Θράκη, ρε παιδιά. Μην κοροϊδευόμαστε. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα παρήλασαν στην Ξάνθη γυναίκες με μαντήλες. Οι οποίες όμως κρατούν υπερηφάνως την ελληνική σημαία. Αυτό δεν το ξέρω αυτό εγώ. Αυτό φαίνεται. Το ήξερε και ο Τσενάη. Πού είναι ο Τσενάη, αϊ. Πού είναι, στην Αμερική. Τι κάνεις λάθος. Γύρισε τα τύρανα, κύριε. Και ετοιμάζεται και βρίζει. Έτσι, άσε την κρατούν περηφάνως. Περηφάνως την κρατούν οι Έλληνες, οι οποίοι το εθνικό σύμβολο του έθνους τους το τιμούν και το αγαπούν. Μπορεί να είναι Έλληνας και μουσουλμάνος. Και να είναι υπερήφανος. Ρε παιδάκι μου, ακού, σου λέω. Άλλο λέω. Δεν δίνεται σε εθνική εορτή να πηγαίνει με σαυλάρια και με μαντήλες. Εντάξει, τι να κάνουμε, γύρε, πήγανε. Άρα τι να κάνουμε τώρα. Έκανε εικόνα τον ελληνική σημαία. Την ελληνική σημαία την κρατούν υπερηφάνως και παρελάβουν με υπερηφάνεια σαν Έλληνες μουσουλμάνοι. Και με αυτό μου αρκεί εμένα. Η ελληνική σημαία έχει πάνω το σταυρό. Και αυτό μου αρκεί εμένα. Δεν ακούσε βλάχο του λέει. Ακούγεται ξενικό όμως εσύ, Γιώργο. Έλληνες μουσουλμάνοι. Εμένα μου αρκεί, κύριε συνάδελφε. Είναι Έλληνες μουσουλμάνοι. Όπως είμαι εγώ Έλληνας Ορθόδοξος. Έτσι και να το καταλάβουμε λίγο. Να το καταλάβουμε λίγο. Υπάρχει εγκύκλωση από το Υπουργείο Παιδείας, κύριε Βλάχο, που σου λέει πως πας με αμφίες σε εθνικές παραλλάσεις. Τι είναι αυτά που λες εδώ πέρα. Ένα το ερωτήμα. Και δεύτερον. Τι λέτε, μωρέ. Οι διοργανωτές, νόμος, τι δεν υπάρχει. Δεν γνώριζαν οι διοργανωτές ότι θα παρελάβουν έτσι τα παιδάκια αυτά. Με αυτή την αμφίεση. Το γνωρίζετε αυτό. Δεν το γνώριζαν. Και βγήκαν και έκαναν και ανακοίνωση μάλιστα. Άλλο πάω να πω, ρε παιδιά. Υπάρχει εγκύκλωση που καθορίζει τι πρέπει να φοράμε. Δεν λέει να φοράμε μαντήλες. Αφού τιμάς την ελληνική σημαία, σε παρακαλώ Γιώργο, δεν θα αλλάξουμε όλα στην Ελλάδα. Δες λοιπόν και το άλλο. Ο Γαβρόγλου στέλνει τα παιδάκια μας από το σχολείο. Πού, δείτε εδώ, πού, στην διδακτική επίσκεψη στο Μουσείο Αιαμικής Εθνικής Αντίστασης. Τι λέω τον Γαβρόγλου, κακομύρι. Έχει και συνέχεια, άμα θέλει να την πω σε αυτό. Δεν τρέπεστε λίγο. Για πες την, να την πω, μόλις θα σταματήσω. Για πες την, Εαμική αντίσταση, εθνική αντίσταση. Πήγε μια, η μητέρα ενός παιδιού στο σχολείο σήμερα και διαμαρτυρήθηκε. Ακούς, ναι. Διαμαρτυρήθηκε η μητέρα που το κατήγγειλε και εκεί η ίδια είπε, διαπίστωσε ότι τα περισσότερα παιδιά είχαν δηλώσει ότι θα πάνε. Και βεβαίως έγινε ένας φοβερός καυγάς σε αυτό το σχολείο, δεν έχει σημασία να πούμε σε ποιο, διότι είπαν οι γονείς
ορισμένοι που αντέδρασαν. Δηλαδή, κατά την ίδια λογική, αύριο η Χρυσή Αυγή, ας πούμε, που θα κάνει στο Μελιγαλά κάτι αντίστοιχο, ένα μνημείο, θα πρέπει να πηγαίνουν τα παιδιά εκεί. Και δεν μπόρεσα να δώσει απάντηση στο σχολείο. Τι να δώσει απάντηση, δεν είναι υποχρεωμένο σχολείο. Τι να δώσει απάντηση. Το σχολείο, ξέρω. Ο Γαβρόβλου, ρε! Αυτό έβαλε τη φωτιά. Η ουσία λοιπόν είναι με αυτή την αφορμή. Φουλ, να το βλέπουμε όλο. Ότι θα πρέπει μόνο εκείνα που ενώνουν. Έτσι. Και ούτε έτσι. Από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά. Να μην διχάζουμε. Αυτό έχει σημασία. Και ιδιαίτερα αυτές τις εποχές. Έτσι βολεύονται, ρε Κυριακό. Σωστό. Με το διχασμό βολεύονται. Για να υπάρχει ισορροπία του συστήματος. Με την εξαθλία των Ελλήνων βολεύονται. Λοιπόν, κύριε. Τι μου λες τώρα. Εδώ έχει γίνει τεράστιο θέμα των βουλευτών σήμερα με τον κύριο Χαρίση. Το έχουμε σε έτσι, με το θέμα. Που ζητάγανε, ας πούμε, έχουν εξαθλειώσει τους Έλληνες, τους έχουν πεθάνει στη φορολογία, τους έχουν πάρει τα σπίτια, τους βγάζουν σε πληστηριασμούς και τους λένε δώστε κανένα φράγκο, λέει ζητιανιά. Ζητιανιά! Διάλειμμα. Έτσι αντιμετωπίζουν σε λίγο το έχουμε διάλειμμα και τα ξαναλέμε σε λίγο. Τι μου λες τώρα. Να αποδεσμεύσω τον κύριο Γραμμένο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γραμμένο. Λοιπόν, συνεχίζουμε το ανατρεπτικό δελτίο. Για να δείτε, φίλες και φίλοι. Μπάς περιπτώσει. Για να δείτε, λέω. Κύριε Χαλκιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, είμαστε καλά. Σήμερα λοιπόν η Eurobank πούλησε δάνεια, το βλέπετε, το πούλησε εντός αγωγικών. Καταναλωτικά δάνεια ύψους 1,5 δισευρώ σε αξία 100 ευρώ 3. Δηλαδή για 100 ευρώ πήρε 3. Έτσι. Μιλάμε απίστευτο. 3%. Και εγώ ρωτώ, δεν μπορούν να το κάνουν το ίδιο και οι δανειολήπτες. Θα αφήσω μια μικρή παρένθεση γιατί θέλω τον κύριο Στάμου και τον κύριο Χαλκιώτη να μου εξηγήσουν. Γιατί δεν μιλάμε για στεγαστικά και μιλάμε μόνο για καταναλωτικά, κύριε, ξέρετε. Γιατί αυτές οι ιστορίες, η πώληση γίνεται μόνο στα καταναλωτικά δάνεια. Αυτό με προβληματίζει. Τα στεγαστικά έχουν εξασφάλιση το σπίτι, έχουν προσημειώσει πάνω στα ακίνητα. Να ακούει ο κόσμος, θέλω παιδί. Βεβαίως. Δηλαδή, βεβαίως, κύριε Χαλκιώτη. Βέβαια και στα στεγαστικά δεν παίζει ρόλο εξασφάλιση. Ναι, δεν δίνουν στεγαστικά. Έχω δει ότι έχουν γίνει πωλήσεις 7-8 ναι. Σε μεγάλα φαν, αλλά δεν δίνουν. Κύριε Βελόπουλε, παρακαλώ, τον κύριο Χαλκιώτη θέλω να μας ακούσετε λίγο. Ό,τι έχει να κάνει αυτή η συμφωνία, αυτή η πώληση για μένα είναι πραγματικά μαγική για την Eurobank. Έχει κάνει μαγική πώληση. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά που εισέσπραξε, δεν θα παίρνει τίποτα. 45 εκατομμύρια από το. Πάρα πολλά λεφτά. Ως. Πάρα πολλά λεφτά. 45 εκατομμύρια αντί για ένα δις. Ένα μισή δις. Περίμενε να τα ακούσεις αυτά. Δύο λεπτά. Τίποτα δεν θα είναι πολλά τα λεφτά, 45 εκατομμύρια. Πάρα πολλά λεφτά. Αντί το 1,5 δις. Δεν θα τα πάρει τα λεφτά αυτά. Ένα αυτό και δεύτερο. Δεν θα τα πάρει το φαντ. Όχι, το φαντ θα τα πάρει. Ακούστε λίγο. Η Eurobank πού θα τα πάρει. Αυτά τα δάνεια είναι. Αν αυτό που λέει ο κ. Βελόπουλος απευθυνόταν στους δανειολήπτες και έλεγε «Ελάτε εδώ με 10%», με 10%. Δεν θα έπαιρνε 150 εκατομμύρια. Εγώ θα απαντήσω. Όχι, να το όχι. Κάτσε ρε Γιώργο, μισό λεπτό, να κάνουμε διάλογο σοβαρότητα. Έχεις δίκιο, δεν ξέρω τι άποψη είσαι. Να ακούσει τον κ. Χαλκιώτη, θέλω που ξέρει καλύτερα από εμάς. Ακούω την άποψη που μετά πει ο κ. Χαλκιώτης. Μήπως θα το οδηγήσω. Θα το οδηγήσεις, οδήγα το. Σε εσάς σεβασμό, εσείς. Εάν υπήρχε κυβέρνηση, φίλε μου, θα πήγαινε ο κ. Που βγήκε σήμερα στο Sky και του τρέχανε τα σάια ο κύριος Δραγασάκης ναι. Και θα έλεγε στην Eurobank πόσα θέλεις, 45 εκατομμύρια. Σου δίνει το κράτος 45 εκατομμύρια από την εφορία και σβήσε όλα τα δάνεια. Αυτό ναι. Πρέπει να κάνει. Ναι. Ένα κράτος που σέβεται τη χώρα για να σώσει τη χώρα. Ναι, θα σου πει βέβαια αυτός που πλήρωσε τα δάνεια. Το κατάλαβες τι είπαμε, κύριε Χαλκιώτη. Αυτό πρέπει να γίνει. Ναι, μια τελεία μπορεί να πάρει όμως να απαντήσω εγώ, γιατί έχω μήνυμα ήδη. Μου λέει εγώ που πλήρωσα το δάνειό μου κοροϊδό. Ναι. Ο κύριος που πλήρωσε το δάνειό του, μπράβο του, σημαίνει ότι έχει δουλειά, ότι έχει εισόδημα. Δεν έχει δουλειά. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν. Δεν κατάλαβες. Είμαι άνεργος, λέει. Έχω πλήρωσε το δάνειό μου 200 ευρώ. Ωραία, και... άρα τι θέλει, να πεθάνει ο διπλανός του. Όχι, παιδί μου. Να σκοτώσουμε την κατσίκα του διπλανού. Να βάλουμε μια γραμμή κόκκινη, γιατί υπάρχει όμως. Πρέπει να σωθεί η Ελλάδα. Να τα πούμε δεν λίγο. Έχει καμιά σχέση με το φίλο σου αυτό. Έχει σχέση με την κυβέρνηση. Με την πολιτική. Πρέπει να παρέμβει ο υπουργός και να πει πόσα θέλει, 45 εκατομμύρια. Πάρτα, τέλειωσε. Ναι, κύριε Χαλκιώτη. Να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά. Έτσι νομίζω εγώ. Ναι. Για λειτουργία του κράτους. Στην τραπεζική σκηνή τα τελευταία χρόνια οι Έλληνες δανειολήπτες έχουν υποστεί μια κοινωνική και μια οικονομική αδικία. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αυτά τα λεφτά που πήρε σήμερα η Eurobank είναι πάρα πολλά λεφτά διότι πρώτον, τα έχουν περάσει στις προβλέψεις, τα έχουν περάσει στους συλλογισμούς τους, είναι λεφτά που δεν θα τα πάρουν ποτέ. Αυτή η είδηση σήμερα είναι μια πάρα πολύ καλή είδηση, κατά τη γνώμη τη δική μου, για τους δανειολήπτες, διότι
Εάν σκεφτείτε ότι έχουν πληρώσει τα φανς τόσο χαμηλά ένα δάνειο, ανοίγει ο δρόμος για τους δανειολήπτες με ικανούς ανθρώπους, μπορείς να το σώσεις. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 12 με 12.30, να πάμε να διαπραγματευτούμε. Δεν έχουμε καμιά διαφορά είτε να διαπραγματευόμαστε την Euroma ή με το κάθε ένα φανς. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να μην στεναχωριούνται. Είναι καλή ευκαιρία για τους δανειολήπτες με πολύ λίγο κόστος να εξοφλήσουν τα δάνειά τους. Διότι έχουν χαμηλή, χαμηλή εκκίνηση τα δάνεια αυτά. Το έχουν πάρει αυτοί οι επενδυτές. Είναι σημείο αναφορά στο 3%. Το 3% είναι ο μέσος όρος. Το maximum. Δηλαδή. Μπορεί να είναι και λιγότερο, εννοείται. Βέβαια. Μπορεί να είναι και λιγότερο ή κάποιο δάνειο να είναι περισσότερο. Δηλαδή, αν θα πάτε εσείς με έναν. Όχι, απλά ξέρετε τι γίνεται. Και σα πει. 3% τι περισσότερο. Άλλο λέω, όχι. Τι λέτε, Αντρέα, σε παρακαλώ. 3% ρε. Τι πάρει παραπάνω και τι λιγότερο. Αυτό ισχύει για τα στεγαστικά μισθά. 3% είναι οριζόντιο. Κύριε Βλάχο, να μην μπορώ να έχει πλατιάσει. Ρωτώ εγώ εσά. Έχω ένα δάνειο 100.000 ευρώ στεγαστικό. Μάλιστα. Έτσι. Μπορώ να κάνω τέτοιο κούρεμα εγώ. Βεβαίω. Να πάω 4.000. Βεβαίω λέω. Να πάω 4.000. Και δεν καταλαβαίνω κύριε Βλάχο. Βεβαίω. Δεν έβγαλα προχτέ ένα δάνειο με 50% κούρεμα. Άλλο 50 και άλλο 97. Γενικά στα στεγαστικά υπάρχει μία τάση από τι τράπεζε και οδηγία τρασπονστερική να μην. Κουρεύουν τόσο πολύ. Έτσι. Παγώνουν τα δάνεια όταν υπάρχουν εξασφαλίσεις. Ενδεχομένως να πάω. Εγώ διαφωνώ, διαφωνώ τελείως με την παγώνουν απόψη σας. Ένα. Συνήθως πάνε το δάνειο στα δύο. Κάποιο ενδεχομένως να το κουρέψουν. Συνήθως όμως παγώνουν. Χαμηλώνουν επιτόκια. Είδα να χαλιάσει τα μου κουρέματος 50% σιγά, σε δάνειο. Αυτό είναι ένα πλήρωμα. Έτσι. Ναι, εδώ μιλάμε για 3%. Μισό λεπτό. Σιγά σιγά μην τα μπερδεύουμε λίγο. Μισό λεπτό. Εδώ και 1,5 χρόνο. Εντάξει, δεν είναι προσωπική έτσι. Εδώ και 1,5 χρόνο έχω βγει και έχω μιλήσει για κουρέματα. Λοιπόν, έχουμε και κασάου, δηλαδή ένα πελάτη γύρω στα 2-10, πλήρωσε 50.000 ευρώ με εκείνη την περιουσία. Τελειώσαμε, γίνονται τα πάντα. Θέλει σκληρή διαπραγμάτευση και όλα πετυχαίνονται. Και θα πω λοιπόν και εγώ ότι όσοι δανειολήπτες είναι στον νομό Κατσέλη και έχουν πάρει αρνητικές αποφάσεις, είναι ένα πολύ καλό ατού διαπραγμάτευσης, γιατί οι τράπεζες, θα δώσουμε έτσι μια πληροφορία που έχω, θα ξεκινήσουν και θα διαπραγματεύονται με τις υποθέσεις που είναι είτε. Αρνητικέ στο νόμο Κατσέλη. Κατά μόνα μπορεί να πάει κάποιο και να πει. Αυτό είναι κύριε Βελόπουλο. Ο καθένα μόνο του δεν μπορεί ποτέ η τράπεζα να του πει ανοιχτά φάτσα κάρτα. Αλλά συμφέρει του δανειολήπτε. Γιατί τώρα ένα δάνειο που το έχει πάρει ο Χ και το έχει πάρει 10 ευρώ, καταλαβαίνετε ότι άμα το πουλήσει 20 ή κάνει 100%. Θα πάρουν οι άνθρωποι 100% και θα φύγουν. Για μα είναι καλέ λύσει. Είναι άλλη μια λύση. Να μην στενούνται οι δανειολήπτε. Υπάρχουν λύσει, μπορεί να το σώσει. Λοιπόν, οι καλάλληλοι άνθρωποι στις κατάλληλες στιγμές. Λοιπόν, εγώ θα πω κάτι. Παιδιά, μισό λεπτό. Έχω μήνυμα από την Ξάνθη. Παρακαλώ πάρα πολύ. Να τα λέμε όλα. Πρώτον, εγώ δεν είπα ότι οι μουσουλμάνοι δεν είναι Έλληνες. Να το ξεκαθαρίσουμε. Πρέπει όμως να πω ότι οι γυναίκες που φοράν μαντήλες παίρνουν επίδομα από το τουρκικό κράτος για να φοράν μαντήλες στη Θράκη μας. Το ξέρετε για Καψαμπέλη. Όχι, δεν το ξέρω. Για ψάξτε το κύριο Καψαμπέλη μου. Πληρώνει όπως και δορυφορικά πιάτα πληρώνει η Τουρκία στη Θράκη μας. Για να βλέπουν τουρκικά κανάλια. Βέβαια, αυτά τα ξέρει τα εθνικά θέματα για το Πασόκ. Δεν τα ξέρω. Γιατί... Για το Πασόκ. Δεν ξέρει για το ρηφορικά πιάτα. Για τα πιάτα ξέρω. Αλλά ότι παίρνουν για τα ποτήρια. Για να φοράνε για τα ποτήρια δεν ξέρει τίποτα. Ξέρω, γιατί και λοιπόν, το άλλο, ψάξε και άλλο, αύριο σε θέλω εδώ να μάθει μάθημα καλό και να μου πει. Άκουσε με λίγο αν επιδοτείται η μαντήλα. Θα το ρωτήσω όπω ρώτησα και το θέμα που παρουσιάσαμε χθε. Πολύ ενδιαφέρον για το επίδομα αυτό το κλπ. Δεν ξέρω αν ισχύει στην Ελλάδα, αλλά μου είπαν ότι αυτό γίνεται στην Κύπρο. Κάνε ένα λάθο. 400 ευρώ κατά κεφάλι παίρνω στην Ελλάδα, ναι, σου είπα. Ναι. Το είπα και χθες. Μάλλον ότι... δεν ακούς, σου λέω. Πολύ καλά ακούω. Πολύ καλά. Τέσσερα παιδιά από 400 ευρώ και τα 400 ευρώ είναι τα ρήφα. Ναι, αλλά δεν ξέρω αν είναι στην Ελλάδα αυτή η ταρήφα είναι στην μα Κύπρο. Μα ισχύει, παιδί μου, σου λέω, η ταρήφα. Για το κάθε άτομο. Ισχύει. 400 ευρώ το κεφάλι, σου λέω. Άκουγε με, ψάξε το λίγο, Παναθεμά μας. Ψάξε και λίγο, μη μου κάνεις μόνο το πολιτικό ρεπορτάζ, κάνε τι και το να εθνικό. Κάνω, δεν προλαβαίνω όλα. Μα... Εδώ ακούω τον κύριο Χαλκιώτη ότι τώρα μας λέει καινούργια πράγματα με τον Βλάχο. Φωνάζαμε πριν μπούμε στο στούντιο τι ληστεία είναι αυτή, τι απάτη, τι ξεφτύλα, τι. Και εδώ έρχεται τώρα ο κύριος Χαλκιώτης. Και λέει, στο οποίο θέλω να τον ρωτήσω όμως κάτι. Ορίστε. Λέει, κοιτάξτε να δείτε, ανοίγει ο δρόμος από τη στιγμή που εκτεθήκανε και λένε 3%, να πάμε και εμείς να διαπραγματευτούμε με το 3%. Και εγώ ρωτώ, συγγνώμη κύριο Γιώργο, ρωτώ, πώς ξέρεις κύριε Χαλκιώτη όταν θα πας στο ΦΑΝΤ ότι είναι αυτό το δάνειο που έχει πάρει με 30% και δεν θα σου πει δώσουν το 50%. Αυτός λέει ό,τι θέλει. Αυτός λέει ό,τι θέλει. Εγώ λέω ό,τι θέλω και θα κλείσει εκεί που θέλω εγώ. Γιατί θα κλείσει εκεί που θέλει. Γιατί έχω διαπραγματικά αυτό. Να πούμε τι λίγο. Δηλαδή. Να σας πω λίγο. Άμα έχει περιουσιακά στοιχεία και μπορεί να τα δεσμεύσει και αρχίσει και σε κυνηγάει με τις πρακτικές του ενός και του άλλου, πώς. Για το κάθε μέτρο υπάρχει και το αντίμετρο. Από τη μία πλευρά. Και δεύτερο, σημαντικότερο από όλα. Όταν αυτή τη στιγμή έχουμε ένα δάνειο με εξασφάλιση. Ωραία. Οι αξίες σήμερα είναι χαμηλές, πάρα πολύ χαμηλές. Στον πληστηριασμό τι λεφτά θα πάρει η τράπεζα.
Άρα είναι σύνθετο σε κάθε περίπτωση. Πολύ σύνθετο και ιδιαίτερη κάθε μία περίπτωση. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται η καλή υποστήριξη στο αίτημά του όμως. Και θα πω και κάτι. Επειδή ο κόσμος φοβάται τους πληστηριασμούς, αυτοί που πραγματικά πρέπει να φοβούνται τους πληστηριασμούς είναι αυτοί που θέλουν να δώσουν ένα ευρώ. Οι τράπεζες σήμερα με ένα πολύ χαμηλό κόστος, έτσι, μπορούν να λύσουν τα προβλήματά τους. Άρα εμείς λέμε κλικ και πληστηριασμούς αυτοί, κλικ και διαγραφή χρέους με ρυθμίσεις εμείς. Είναι ωραία, μια τελεία, παιδιά. Βοήθησε με, Βασίλη, γιατί περάσαμε τον χρόνο. Θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα σοβαρό. Άστο. Με περίμενε λίγο, μετά θα το βάλουμε αυτό το βίντεο. Θέλω να κάνουμε πάσα. Μισό λεπτό. Θέλω να με πάω στον Πόντο. Στη Μαύρη Θάλασσα. Ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώργο του Πόντου, της Τραπεζούντας, ξεκίνησε έρευνα για ιστοσελίδα τουρκική, η οποία, για ρίχτω τώρα φορά φαρτίδα, είναι αυτό εδώ. Αυτή είναι η Πόντη, μουσουλμάνοι του Πόντου, οι οποίοι μιλάνε ξεκάθαρα για το πολύ απλό, ότι είμαστε Έλληνες του Πόντου, αγαπητέ Καψαμπέλη. Βγήκαν στους δρόμους και ο εισαγγελέας διέταξε τη σύλληψη των κορυφαίων εξ αυτών, οι οποίοι δηλώνουν ότι είναι Έλληνες του Πόντου. Μιλάνε για 353.000 νεκρούς Πόντιους από τον Κεμάλ Ατατούρκ στον Πόντο. Τα ακούς, ρε φίλη, καριοφίλη. Τα ακούτε αυτά, τα βλέπετε που είσαι σε κανένα κανάλι. Τουρκικά είναι αυτά. Επηρεάστηκε από το Ραχόι, φαίνεται. Δες εδώ, παιδί μου, δες εδώ, σου λέω. Μη χαμογελάς. Υπάρχει θέμα εδώ. Σοβαρό. Ο Γενικός Εισαγγελέας Τραπεζούντας, παρακαλώ. Ασκεί διώξει 170 άτομα περίπου, γιατί περίπου μαζεύτηκαν 40.000 υπογραφές, κυρία Στάμου μου. Και οι άνθρωποι δηλώνουν ότι είναι Πόντιοι Έλληνες, απλά έχουν άλλο θρήσκευμα. Και διαμαρτύρονται για τη σφραγή από τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ των Ελλήνων του Πόντου. Δεν είναι συγκλονιστικό που κανένα κανάλι δεν το δείχνει? Συγκλονιστικό είναι, αλλά. Τουρκικό τύπο είναι αυτό, έχω και την εφημερίδα. Τι περίμενε να κάνει ο Τούρκος, δηλαδή? Δεν ξέρω τι περίμενε να κάνει ο Τούρκος. Εγώ περίμενα τα ελληνικά μέσα να το έχουν πρώτο θέμα σήμερα. Αυτό λέγεται γεωπολιτισμός, κύριε Καψαμπέλη. Πρόσθεσε όμως. Είπα, επηρεάστηκε προφανώς χαριτολογώντας από το Ραχόι. Αυτό είναι ένα μήνα πριν. Πρόσθεσε όμως, Κυριακό. Πρόσθεσε όμως. Όχι, η εικόνα, η διέξη έγινε σήμερα. Πρόσθεσε όμως, Κυριακό, ότι τον Κεμάλ στη σφαγή των Ελλήνων τον βοηθούσανε τσέτες. Όχι μόνο. Πες. Γάλλοι, α, Ιταλοί, ναι. Ρώσοι. Έτσι. Έτσι. Σοβιετικοί θα λέω. Σοβιετικοί. Κομμουνιστές. Σοβιετικοί. Έτσι. Όλοι αυτοί που μας κάνουν σήμερα τους μάγκες και τους φίλους βοηθούσανε τον Κεμάλ στη σφαγή του πληθυσμού. Και η μόνη Αρμενίων, που Ποντίων, Ελλήνων των πάντων. Η μόνη χώρα που βοήθησε, παιδιά, για να λέμε την ιστορική αλήθεια, ήταν η Αμερική και η Ιαπωνία με ένα κάφος που είχε εκεί. Σχετική η Αμερική, γιατί. Ο Χόρτον βοήθησε. Με αυτά που έκαναν εκεί, βοήθησαν τον Κεμάλ να συνταχθεί. Άστο, δεν είναι έτσι ακριβώς. Τώρα μην μου κάνεις και μαθήματα ιστορίας, εσύ επιστήμονε, με τρελαίνεις τώρα. Είπα, οι μόνοι που βοήθησαν ελάχιστα, τα ελληνικά μου είναι καλά. Θέλαν να βοηθήσουν, αλλά τελικά βοήθησαν τον Κεμάλ χωρίς να το θέλουν. Πάμε στο επόμενο θέμα, γιατί είμαι στην ευχάριστη θέση, κύριε Καψαμπέλη μου, κύριε Βλάχο μου. Να παρουσιάσω μια καινοτόμα δράση την οποία παρουσιάζω και εγώ στην εκπομπή μου, κυρία Στάμου. Είστε νομικός σύμβουλος εταιρείας. Είναι και δική μου χαρά, ναι, και τιμή αυτό. Γιατί ευτυχώς επιτέλους μπορούμε να πούμε ένα ευχάριστο νέο. Γιατί οι Έλληνες, κύριε Καψαμπέλη, όταν θέλουν, μπορούν. Αυτά λοιπόν εδώ είναι τα προϊόντα μιας ελληνικής εταιρείας, η οποία ανέλαβε την πρωτοβουλία μέσα από έρευνες και μέσα από μια παραγωγή ετών να καταφέρει να δημιουργήσει οδοντόκρεμες με καθαρά φυτικά προϊόντα, χωρίς κανένα χημικό στοιχείο, και να έρθουμε κόντρα σε όλα αυτά τα προϊόντα που καταναλώνουμε σωριδών και τα οποία είναι μέσα γεμάτα χημικά προϊόντα επικίνδυνα για τον οργανισμό. Είναι όλες... Θα σας βοηθήσω λίγο. Βεβαίως. Η συνταγή, αγαπητέ μου Ανδρέα, αυτό είναι που με συγκλονίζει, είναι ότι συνεργασία με το Άγιον Όρος. Δηλαδή πήραν τη συνταγή του Αγίου Όρους, έτσι, με βότανα από το Άγιο Όρος και κατασκεύασαν αυτές τις οδοντόκρεμες που είναι παγκόσμια πατέντα. Και μια δράση που... η οποία αν αξιοποιηθεί σωστά μπορεί να γίνει πραγματικά να αξιοποιηθεί και να διαδώσει την Ελλάδα παντού. Εμείς στηρίζουμε τα ελληνικά προϊόντα ως δελτίο. Το έχω πει χίλιες φορές, κυρία Στάμου, και το ξαναπώ ακόμα μια φορά. Θα μπορούσε το Άγιο Όρος να γίνει το brand name της χώρας. Δηλαδή να εξάγουμε πάνω από 300 κωδικούς, Ανδρέα Καψαμπέλη, στο εξωτερικό. Και 300 κωδικοί σημαίνει δισεκατομμύρια. Και δεν είναι τυχαίο που την εταιρεία αυτή την έχουν προσεγγίσει εταιρείες από Ρωσία, από Γερμανία. Για να, και... να την εξαγοράσουν, Ανδρέα Καψαμπέλη. Για να γιατί έχουν τα δικαιώματα, αυτό που λέω καμιά φορά, των αγιορείτικων προϊόντων. Και εγώ επιμένω, φίλες και φίλοι, και θα το ξαναπώ, στο συγγνώμη, κυρία Στάμου. Αυτό το προϊόν που πολλές φορές εγώ προσπαθώ να παρουσιάσω και στην εκπομπή την άλλη, τα έσοδα πηγαίνουν στα μοναστήρια, πηγαίνουν στα κελιά και στις κήτες. Και πηγαίνουν σκεπί της Παναγίας Πορταρίτσας καριές. Θέλω λοιπόν, κυρία Στάμου, να μου βοηθήσετε από κάτι πολύ απλό. Θέλω τώρα, γιατί με ενημερώνουν, ας με ενημερώσουν λίγο, σε παρακαλώ πάρα πολύ,
Ναι, το τηλέφωνο το βλέπω. Θέλω άλλη βοήθεια, γιατί μου είπαν ότι θα δώσουν και δώρα. Να ξέρω τι δώρα θα δώσουμε. Να δω λίγο το κινητό μου, γιατί πρέπει να το πω αυτό. Μισό λεπτό. Δίνουν λοιπόν, ακούστε λίγο, 24 ευρώ μου λένε οι τρεις οδοντόκρεμες και μία δώρο. Κυρία Στάμου. Δηλαδή, η μία κανονικά, επειδή είναι βιολογική φυτική, αγιορείτικες ευλογίες λέγονται. Παρακαλώ, κυρία Στάμου. Θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτό. Να μην το περάσουμε έτσι. Πέστε μου. Είναι εταιρείες που χρησιμοποιούμε όλοι, πασίγνωσες εταιρείες που έχουν έρθει το εξωτερικό, οι οποίες έχουν ανακληθεί τα προϊόντα τους. Αν το λέει κανένας. Πες με μια εταιρεία, θα την πω εγώ. Colgate. Έχει ανακληθεί προϊόν της, γιατί είχε υψηλά συγκέντρωση σε μικροβιολογικού κινδύνου, με συγχωρείτε. Έχει αποσυρθεί από την αγορά. Και εδώ μιλάμε για καθαρά φυτικά προϊόντα, 100% χωρίς καμία ελληνική πατέντα, ελληνικό προϊόν, αγιορείτικες ευλογίες, επαναλαμβάνω, είναι από τους γέροντες του Αγίου Όρους, να τους βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Πάρτε λοιπόν τρεις τώρα που σας λέω και μία δώρο τέσσερις με 24 ευρώ αν δεν κάνω λάθος, 2-31-0-22-55-99, έτσι δεν είναι κύριε Γιώτη. Τώρα τηλεφωνήστε όμως. Για ξαναπέστω. 22-31-0-22-55-99, παίρνετε τέσσερις οδοντόκρεμες, μία δώρο δηλαδή. Και βοηθάμε τη σκεπή της Παναγίας Πορταέτσας Καριές, στο περιβόλι της Παναγίας, να μην καταρρεύσει. Τηλεφωνήστε τώρα, επαναλαμβάνω, είναι βιολογική φυτική. Δεν έχει ούτε παραμπένες μέσα. Ούτε φθόριο. Ούτε φθόριο που είναι καρκίνος. Να τα ξεκαθαρίσουμε. Αν ξέρετε τι περιέχει η οδοντόκρεμα που έχετε σπίτι σας, πηγαίνετε τώρα. Ανοίξτε την, δείτε τα μικρά γράμματα, μπείτε στο Google, βάλτε τις λέξεις στα χημικά πρόσθετα και θα πάτε σοκ. Όταν σας λέω σοκ, σοκ. Και το βάζετε στο στόμα του παιδιού σας αυτό και του εγγονιού σας και του οποιοδήποτε έχετε σπίτι σας. Έχει προϊόντα που μπορεί να οδηγήσουν σε θάνατο. Έτσι. Έτσι. Και αν διαβάσετε κάτω-κάτω, λέει το εξής στο οδοντόκρεμα που έχετε σπίτι σας. Να μην καταπίνετε το προϊόν. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Κύριε Καψαπέλη, το έχετε διαβάσει στο οδοντόκρεμα. Γράφω από κάτω μικρά γράμματα. Μην καταπίνετε το προϊόν. Εγώ ρωτώ, εσύ κάνεις τα δόντια σου έτσι. Το καταπίνω. Το ξέρω, γι' αυτό έχει γίνει έτσι. Χρησιμοποιούν μέσα προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούν. Τα οποία χρησιμοποιούμε στο σαμπουάν και πρέπει μετά να το ξεβγάζουμε από μέσα το από πάνω. Αγιορείτικες ευλογίες, επαναλαμβάνω, 2-31-0-22-55-99. Βοηθάτε τους μοναχούς στο Άγιον Όρος, γιατί αυτοί τι κάνουν αυτήν εδώ την οδοντόπαστα. Τα χρήματα πηγαίνουν εκεί σκεπή τη Παναγία Πορτέτσα σε κελιά και μονές. Τηλεφωνήστε τώρα. Στις 3 οδοντόκρεμες σημεία είναι δώρο. Και επαναλαμβάνω, θα κάνετε δώρο στα παιδιά σας. Δώρο στη ζωή σας. Ούτε καρκίνους, ούτε προβλήματα με τα δόντια. Θα σας πω μόνο ένα πράγμα για να ξέρετε. Μέσα σε μια οδόκρεμα που έχετε σπίτι σας, διαβάστε, πάρτε τώρα και δείτε ρε παιδί μου, γράφει ουσίες. Πατήστε μια ουσία συγκεκριμένη, ξέρετε τι λέει. Ότι δημιουργεί αιμορραγίες. Όταν λοιπόν, δηλαδή τρέχει το αίμα πιο γρήγορα. Όταν έχω χουλίτιδα και κάνω δόντια με αυτό, τρέχει μέσα το αίμα. Αυτό εδώ είναι φυτικό βιολογικό. Έχει μέσα 8 βότανα. Έχει αλόι. Τι άλλο έχει ρε παιδιά, μέντα, δυόσμο, πρόπολη, είναι βιολογική φυτική και βοηθάμε τους αγιορείτες μοναχούς. Σημαντικό. Στηρίζουμε λοιπόν την εταιρεία αυτή, κύριε Χαλκιώτη. Σημαντικό, σημαντικό. Στηρίζουμε, γιατί είναι από τη Θράκη. Και βλέπουμε έτσι και την επιχειρηματικότητα την ελληνική, πραγματικά είναι πολύ αξιόλογα προϊόντα. Μπράβο τους, είναι θρακιώτες. Λοιπόν, τους στηρίζουμε με ένα τηλεφώνημα, 2-31-0-22-55-99, παίρνετε 3 οδοντόκρεμες και η μία δώρο, 4. Δηλαδή, είναι Έλληνες που έχουν βιομηχανία στη Θράκη, στην Ξάνθη. Έτσι, και παράγουν αυτά τα προϊόντα μαζί με τους μοναχούς. Και παίρνουν τα υλικά από το Άγιο Όρος. Ακριβώς. Και οι μοναχοί παίρνουν τα χρήματα, σε παραλαμβάνω. Δηλαδή, το ποσό, το περίπου 70% των χρημάτων πάει εκεί. Γιατί θέλουμε να μην γκρεμιστεί η σκεπή της Παναγίας Πορταέτσας είναι στις καριές. Και παραλαμβάνω ένα κλεισάκι που έγινε τον 8ο αιώνα μετά Χριστόν. Ανακατασκευάστηκε το 15ο αιώνα και κινδυνεύει να καταρρεύσει. Βραχογραφίες, όλα αυτά μέσα κινδυνεύουν. Και αντίστοιχα προϊόντα που βρίσκουμε στα φαρμακεία είναι πολύ πιο ακριβά από την προσφέρεται σήμερα τα προϊόντα αυτά. Έτσι. Έτσι. Μία βιολογική, Γιώργο μου. Τα βρίσκει στα φαρμακεία. Μπορείτε να παραλάβει και τα φαρμακεία, αλλά κυρίω τώρα, αν του τηλεφωνήσω, αν τηλεφωνήσει τώρα, θα στηρίξουν του αγιορείτε. Τα φαρμακεία παίρνουν το ποσοστό, ρε Γιώργο. Ξέρεις. Σωστό. Έτσι στηρίζετε μόνο του αγιορείτε μοναχού. Και όσοι έχετε ελληνικά τέτοια προϊόντα, είμαστε εδώ να τα παρουσιάσουμε. Γιατί όχι. Εμείς στηρίζουμε τα ελληνικά προϊόντα. Γι' αυτό λέω: τηλεφωνήστε τώρα, κάντε μου τη χάρη να στηρίξουμε τους μοναχούς στο Άγιον Όρος. Να στηρίξουμε την προσπάθεια αυτής της εταιρείας από την Ξάνθη. 2-31-0-22-55-99, μιλάει και ο Γιώτης από μέσα. Τηλεφωνήστε τώρα, πληρώνετε 3 οδοντόκρεμες σε πολύ χαμηλή τιμή. Κανονικά κάνει 15 ευρώ, Άντρε, αυτό εδώ. Πώς το είπε, βιολογική... γιατί ξεχάσατε το σημείωσο. 2-31-0-22-55-99, τώρα όμως. Τα χρήματα πηγαίνουν, επαναλαμβάνω, στους μοναχούς στο Άγιον Όρος. Και κάνουμε και το εξής, και το λέω δημοσίως. Στέλνουμε και τα ονόματά σας στο Άγιον Όρος για να σας πούνε ένα ευχαριστώ, οι γέροντες, με μια προσευχή για εσάς.
για ευτυχία, ευδαιμονία κτλ. Σκύτες, κελιά, το τονίζω, στο Άγιον Όρος βοηθάμε. Και τις κεπίτσες Παναγίας πρώτα έτσι σας. Και την εταιρεία στην Ξάνθη που πήρε αυτή την εκπληκτική εργασία και την έκανε, παγκόσμια πατέντα. Γι' αυτό λέω στηρίζουμε τα λίγα. Πάρτε τώρα τηλέφωνο. 2-31-0-22-55-99. 2-31-0-22-55-99. 2-31-0. 2-31-0-22-55-99. Το είπα καλά. Έτσι. Και θα για να ξαναπώ. 2-31-0-22-55-99. Κάντε μου τη χάρη. Στις 3 οδοντόκρεμε σημεία δώρο. Αργά το καταλαβαίνω. Και αν δεν με πιστεύετε, πηγαίνετε τώρα στην τουαλέτα. Πάρτε την οδοντόκρεμά σας, διαβάστε τι έχει επάνω. Αυτή είναι βιολογική φυτική, έχει μόνο βότανα. Θα δείτε μέσα χημικές ουσίες που προκαλούν ακόμη και θάνατο. Όταν σου λέει από κάτω στην οδοντόκρεμα που έχει σπίτι σου, ότι αυτό μην το καταπίνεις ποτέ, σημαίνει ότι είναι επικίνδυνο. Γιατί δεν το καταπιεί ο Ανδρέα, για να γίνει το καψαμπέλης. Και μπορεί ένα παιδάκι να μην το καταπιεί. Μπορεί όλα, να το όλα. Και εσύ είναι παιδιά, αφού είναι ουσία αυτή. Είναι για τον ενήλικα. Για τον ενήλικα είναι επικίνδυνο, όχι μόνο για τα παιδάκια. Αν λοιπόν έχετε εγγόνια, ανήφια κτλ., πάρτε αυτό το προϊόν και στηρίζετε την εταιρεία στην Ξάνθη αλλά και του αγιοίτες Μονακού κυρίω. Εγώ ήδη έχω σκεφτεί να πάρουν τώρα, τώρα παίρνουν. Μπράβο, ρε Χαλκιώτη. Να βοηθήσουμε του γέροντες. Να βοηθήσουμε τι κεπίτσες Παναγίας Πορταέτσας. Άγιον Όρος. Την ευλογία του. Αγιορείτικες ευλογίες. Και όσοι έχετε εταιρείες με τέτοια καινοτόμα προϊόντα, είμαστε εδώ να τα παρουσιάσουμε. Ελληνικά όμως, έτσι. Ελληνικά προϊόντα θέλουμε. Αυτή εδώ το κρέμα είναι βιολογική φυτική, κυρία Στάμου. 100%. Μπράβο. Με 9 βότανα λέει εδώ. Έχει 9 βότανα, είναι απίστευτο. Μπράβο ρε παιδιά. Μοναστηριακή, αγιορείτικες ευλογίες. Το καλύτερο βότο είναι ότι στηρίζουμε το Άγιον Όρος. Έτσι. Αυτό είναι το καλύτερο βότο. Και στηρίζουμε τα ελληνικά προϊόντα, στηρίζουμε το Άγιον Όρος. Και την υγεία μας στηρίζουμε φυσικά. Ποια? Και την υγεία μας. Και την οικονομία μας. Και την οικονομία. Γιατί είναι ελληνικό προϊόν. 2-31-0-22-55-99. Τρεις οδοντόκρεμες και μία δώρο για εσάς. Αν τηλεφωνήσετε τώρα. Τηλεφωνήστε τώρα όμως. Τώρα φίλες και φίλοι. Πάμε για να δείτε πώς στηρίζουμε τα ελληνικά προϊόντα με το ρεπορτάζ του Τσιαμτζίκα. Κατά κράτος ιτώνται τα εισαγόμενα τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης από τα ελληνικής παραγωγής. Καθώς οι Έλληνες καταναλωτές έχουν κάνει σαφέστατη πλέον στροφή, θέλοντας συνειδητά, σκόπιμα και συστηματικά να ενισχύσουν την εθνική μας οικονομία. Ελληνικό φρέσκο. Ελληνικό φρέσκο. Συνειδητά ελληνικό προϊόν, έτσι. Ναι. Είστε ικανοποιημένοι από τα ελληνικά προϊόντα? Ναι. Παίρνω ελληνικά. Εγώ προσωπικά επιλέγω τα ελληνικά προϊόντα, ακόμα και ένα λίγο ακριβότερα. Συνειδητά δηλαδή. Συνειδητά για να ενισχύσω την οικονομία μας και πιστεύω ότι είναι εφάμιλα και σε πολλές περιπτώσεις αρκετά καλύτερα από τα ξένα. Και τα δύο. Και τα δύο. Yeah. Για πείτε μου με τι κριτήρια τα ελληνικά, με τι κριτήρια τα ξένα. Μερικά κριτήρια ξένα μου αρέσουν. Ό,τι συμφέρει για την ώρα. Δύσκολα τα πράγματα. Ελληνικά. Πάντα. Και αν είναι και λίγο πιο ακριβά, δηλαδή. Δεν με νοιάζει. Θα πάρω την πατρίδα μου να. Στα ράφια των σούπερ μάρκετ φιγουράρουν πλέον σε περίοπτη θέση κάθε είδους ελληνικά προϊόντα. Υπάρχουν τα πάντα. Και μάλιστα σε καλύτερες τιμές τις περισσότερες φορές από τα αντίστοιχα εισαγόμενα. Πες μου ένα προϊόν που να είναι, πες το και να γράφει ελληνικά επάνω. Ολλανδίας, Γερμανίας ως επιτοπλίστων και σε άλλες χώρες. Α, Τουρκία, ναι, το κυριότερο. Άμα ψάξεις, economy. Αν το ψάξει κανείς λίγο καλύτερα θα δει ότι καταρρύπτεται και ο αστικός μύθος πλέον ότι τα ελληνικά προϊόντα είναι πανάκριβα και τα εισαγόμενα πολύ φθηνότερα. Πάντα ελληνικά προϊόντα. Και πώς θα βρίσκεται είναι ακριβότερα τελικά, γιατί υπάρχει ένα μύθος ότι τα ελληνικά προϊόντα είναι ακριβότερα. Δεν νομίζω. Όχι, είναι φρεσκότατα. Και όταν πάρεις τις εποχές τα φρούτα ή τα λαχανικά, είναι πάρα πολύ καλές οι τιμές. Ελληνικά. Ναι. Ακόμα και όταν είναι ελληνικά, και πώς είναι ακριβότερα, φθηνότερα είναι τα ελληνικά προϊόντα, πώς είναι συνήθως. Όχι, συνήθως τα ίδια είναι. Ναι. Η καταναλωτική σύνδεση του Έλληνα αποκτά σιγά-σιγά εθνικό χαρακτήρα. Καθώς έχει θυμώσει με τον τρόπο που οι ξένες πολυεθνικές αλυσίδες φέρονται στην Ελλάδα, πουλώντας τα προϊόντα τους με transfer pricing, δηλαδή πολύ ακριβότερα εδώ από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι το ανατρεπτικό δελτίο. Εγώ θα πω το εξής. Για να το ξεκαθαρίσουμε μεταξύ μας. Κάτι πολύ έξυπνο. 1000 μνημόνια. 1000 μνημόνια χρειάζεται η Ελλάδα. Όχι 3 και 4 και 5. 1000! Όταν λέω 1000, εννοώ 1000. Δείτε το βίντεο για να καταλάβετε γιατί λέω 1000. Να δω το βλάχο τώρα τι θα πάθει. Για δω στο βίντεο. Πάμε!
Μέσα, μέσα. Χίλια μνημόνια. Αντίρα Ευλάχου να τους παίρνουμε τις πέτρες. Ο Φάμελος, πρέπει να σου πω ότι ήταν ο επικεφαλής της σχετικής επιτροπής, της ειδικής επιτροπής που έχει σχηματιστεί από το 2009 για να αντιμετωπίσει την περιβαλλοντολογική ρύπανση στο Σαρονικό. Σωστό. Και κρύφτηκε, αυτό έχεις, και κρύφτηκε πίσω από, την, από τον Κουρουμπλή. Ρεβλάχο, εντάξει, έτσι. Το έχουμε πει αυτό. Εδώ βλέπεις ένα λαό. Δεν θέλω να το άδεια ήταν. Άδεια ήταν. Πάει ο άλλος με το κλαρίνο. Άδεια ήταν. Για μου κάνετε με το σχόλιο εσάς. Άδεια ήταν. Ούτε σηκώθηκε κανένα να το χαιρετήσει. Χίλια μνημόνια, κύριε Βελόπουλο. Ούτε να του τραγουδήσει, ούτε να του σφυρίξει. Τίποτα. Δεν τον είδε, πώ πέρασε. Διάδειξε, δείχνει άρα και τη μουσική από κάτω, Θανάση, να βλέπω τι λαό έχουμε τελικά. Τι λαό. Α, τώρα φταίει ο λαός. Άσε μου. Α, τώρα φταίει ο λαός. Άσε τίποτα. Α, τώρα φταίει ο λαός. Φταίει, δείτε εδώ τον άνθρωπο. Τώρα φταίει ο λαός. Οι άλλοι βγάζουν και βίντεο, ρε. Δεν ντρέπεστε λίγο, ρε, εσείς λίγο. Λοιπόν, ένας μόνο. Τι ένας, εκεί είναι 50 άτομα. Κάθονται καθισμένοι. Ούτε του δώσα σημασία. Ναι, καλά, ναι, καλά τώρα. Κύριε Χαλκιώτη, δεν Καλκιώτης! Προσπαθώ να καταλάβω ποιο τραγούδι είναι. Ποιο τραγούδι είναι. Καλό, καλό. Κύριε Καψαπέλη μου. Λοιπόν, κοίτα Κυριάκο, νομίζω ότι ούτε χίλια μνημόνια, ούτε 2000. 70.000. Η πραγματικότητα είναι ότι ο Τσίπρας, είτε αρέσει είτε δεν αρέσει, με έναν μπορεί να αρέσει. Νοθεία. Ο Τσίπρας είναι σκληρός πολιτικός παίκτης. Θα κάνει νοθεία. Και όσο ακούγονται απόψεις σαν του Γιώργου Βλάχου, τόσο ο Τσίπρας θα στέκεται στα πόδια του. Βέβαια. Διότι ο Γιώργος Βλάχος αγνοεί την πραγματικότητα. Κάνε μου μια χάρη. Αφήστε το ειδικό σε μένα και φέρετε την εικόνα εδώ, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εδώ. Θέλω να τη δείτε λίγο την εικόνα αυτή. Είναι απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μήνα-μήνα, έτος-έτος. Για να καταλάβετε τι εννοώ. Είναι αυτά που δεν θα μάθετε ποτέ από τα κανάλια γιατί τα κρύβουν. Έλα πιο κοντά μπορείς. Ημερομηνίες είναι. Εκθέσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για. Κάθε έκθεση για τις επικίνδυνες οδόκρεμες που κυκλοφορούν στην Ευρώπη. Αν πατήσετε πάνω στο κάθε αυτό, είναι μια εταιρεία μεγάλη. Είναι οι οδοντόκρεμες που χρησιμοποιείτε σπίτι σας αυτές. Που τις έχετε εδώ. Και αν θέλετε να δείτε πού είναι, για να σας το δείξω εδώ, θα το ψάξετε μόνοι σας, γιατί κουράζομαι. Εδώ είναι, για εδώ. Εδώ είμαστε. Σύστημα ταχείας ειδοποίησης, τι λέω εδώ, εβδομαδιαίες αναφορές. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και σου δίνει μια λίστα από κάτω, τη βλέπετε, αυτή είναι εδώ. Με οδοντόκρεμες που είναι επικίνδυνες για την υγεία. Με καρκίνους και ένα σωρό άλλα πράγματα, παρακαλώ. Έχω φύγει από το γενικό, δεν πειράζει. Μιλάμε για μια λίστα περίπου 72 οδοντόπαστων, θα σα λέω πώς τις πω τώρα, έτσι. Οι οποίες χρησιμοποιείτε σπίτι σας. Καταλαβαίνετε. Γιατί είναι χημικές. Το λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά επειδή έχουν διαφημίσεις, δεν μιλάει κανένας. Γι' αυτό και λέω πάρτε αυτές εδώ και στηρίζω και είναι οι πιο γνωστές μάρκες, μην νομίζει ο κόσμος. Αυτές με όχι, είναι γνωστές. Σας είπα Colgate, μία η οποία αποσύρθηκε πριν μερικά χρόνια. Άξι. Γιατί για μικροβιωτικούς ελέγχους είχε ήταν επικίνδυνη, κύριε. Και πουλάει προϊόντα μου. Και πουλάει. Όπως είδα. Και πουλάει. Όπως είδα σήμερα και ένα καρκινογόνο φυτοφάρμακο, έτσι. Έτσι, πράγμα. Μονσάντο, πώς λέγεται αυτή η Μονσάντο. Μονσάντο. Γι' αυτό και λέω είναι φυτικές, είναι από το Άγιον Όρος. Πάρτε, στηρίξτε την ελληνική εταιρεία αυτήν γιατί βοηθούν το Άγιον Όρος. 2-31-0-22-55-99, στις 3 οδοντόκρεμες θα πάρετε τώρα, η μία ακόμη 4 δώρο. Δωρεάν. Ήδη μου ζήτησαν εδώ οι κύριοι. Την Τρίτη, κύριε Καψαμπέλη και κύριε Βλάχο, θα σας φέρω. Σας υποσχέθηκα. Εγώ παρήγγειλα. Στον κύριο Βλάχο από σήμερα. Γιατί ο Χαλκιώτης είναι κύριος, παρήγγειλε μόνος του. Ναι, εμείς δεν έχουμε. Ενώ εσείς ως δημοσιογράφοι τα θέλετε όλα τζάμπα. Ο Χαλκιώτης είναι επιχειρηματίας, έχει λεφτά. Στο Άγιον Όρος πάνε, ρε. Ο Χαλκιώτης είναι επιχειρηματίας, έχει λεφτά. Στο Άγιον Όρος πάνε. Το ίδιο είμαστε. Είναι φοιτική, έχει πρόπονο. Ο Καψαμπέλης είναι επιχειρηματίας, έχει λεφτά. Έχει εκδότηση, είναι. Διόσμο, έχει βότανα μόνο αυτή το θέμα. Για τα παιδιά σας είναι. Δεν μου υποσχεθήκατε ένα κουτί τσάμπα. 2-31-0-22-55-99. Τρεις οδοντόκρεμες πληρώνετε την πια δώρα την παίρνετε, φίλε και φίλοι. Τώρα όμως τηλεφωνήστε. Τώρα. Και στηρίζουμε τους Αγιώτες Μοναχούς που έκαναν αυτό το πράγμα. Πάμε στο επόμενο βίντεο. Να και μιλάμε για Μητροπολίτες. Θα δούμε τον Μητροπολίτη Μόρφου, τον οποίο εκτιμώ απεριόριστα. Όπως τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου εκτιμώ. Δείτε τι είπε για το Κουρδιστάν και τις γνωστές προφητείες. Ο Μητροπολίτης, όχι ο Βελόπουλος. Δείτε. Συσόδια
του Υγείου 1973, ένας ψάλτης μας, ο Δημήτρης του Πρωτόπαπα, είπε «Αχ, παιδιά μου, θα αφηγείτε πρόσφυγες. Τούρκοι θα κατοικήσουν στο χωριό μας». Πότε το είπε? Το 1973. Έβλεπε εμείς σωστά. Λοιπόν, Τούρκοι θα κατοικήσουν στο χωριό μας. Και άκου παρακαλώ τι έβλεπε. «Θα μείνουμε και πάντα πρόσφυγες, πατέρα?» τον ερώτησαν οι κόρες του. «Όχι, πολλοί θα πεθάνουν στην πρόσφυγη». Αλλά όταν ακούσετε ότι ιδρύθη μια καινούργια χώρα που θα λέγεται Κουρδία, τότε θα επιστρέψετε όλοι πίσω χωρίς πόλεμο. Τότε κανείς δεν γνώριζε ότι υπάρχουν Κούρδοι και πού είναι η Κουρδία. Έτσι. Λοιπόν, αυτή άρα το χάρισμα της προφητείας δίδεται σε όλους τους ανθρώπους. Φτάνει να καθαρίσουν τον εαυτό τους. Για πες μου κύριε, εσύ είσαι και λίγο άθροισκος. Άθροισκος δεν ξέρω τι είσαι. Τα κλαρίνα εμένα μου άρεσαν προηγουμένως, γιατί τώρα για τους Κούρδους θα σου πω για το Ισραήλ και θα στενοχωρηθούμε. Πες, μην μου πεις, ό,τι θες εγώ δεν είμαι. Είναι ολόκληρη συζήτηση. Πες μου, παιδάκι. Τώρα δηλαδή το Κουρδιστάν θα είναι παράρτημα του Ισραήλ ή όχι, γιατί βλέπω ότι αλλάζουν οι σημασίες. Μα είναι πάντα, από την πρώτη σου είπα ότι είναι παράρτημα του Ισραήλ. Όχι, και, αυτό και τον Αμερικανό. Εγώ το λέω τώρα. Το λέτε, δεν είπα το λέω. Και τον Αμερικανό. Λέγεται τώρα. Να βλέπεις κόντρα και ρίξε όταν θέλει. Είμαστε πάντα. Και τον Αμερικανό. Και έχουν βάση εκεί πέρα οι Αμερικανοί. Διαφωνούν οι Αμερικανοί στην πρώτη. Και έχουν βάση. Τότε γιατί χαλάσαμε τον κόσμο με τον Ατσαλάνο όταν ήρθε εδώ πέρα. Τι εννοεί, δεν κατάλαβα. Γιατί είναι εκτό το Ισραήλ. Όχι. Σε Ελλάδο. Μου τα μπέρδεψε τώρα. Όχι, εγώ ήμουν από το 7-8, άμα έβλεπε Βουλή, υπέρ του άξονα Ελλάδος, Αιγύπτου, Κύπρου, Ισραήλ. Έτσι να παρακολουθείς τι λέω. Βεβαίως. Ήξερα τι έλεγα εγώ. Τι έρχεται, εν πάση περιπτώσει. Δίστανται οι απόψεις για το αν το Ισραήλ είναι συμμαχός μας. Το Ισραήλ κοιτάει το εθνικό του συμφέρον. Προφανώς. Η Ελλάδα δεν κοιτάει. Και καλά κάνει. Προφανώς. Εμείς τι κάνουμε, έχει σημασία. Όπως και η Ρωσία κοιτάει το εθνικό του συμφέρον. Εμείς τι κάνουμε, κύριε. Προφανώς. Γι' αυτό λέω ότι αλλάζουν πολλές προσεγγίσεις για το Ισραήλ, για τους Κούρδους, για το κράτος που πάει να γίνει. Έχει να πει κάτι συγκεκριμένο, παιδί μου, είπε τώρα αχταρμάσμα στο κρανίο και μας τα πετάσουν εδώ πέρα. Θέλω να σου πω, επειδή ακούσαμε εδώ τώρα το Σεβασμιότατο, το οποίο είπε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αλλά το ερώτημα είναι επί των πραγματικών δεδομένων. Θα γίνει το κουρδικό κράτος, θα γίνει η απόσχηση, θα γίνει το μεγάλο Κουρδιστάν ή θα σπάσουν κομμάτια. Αυτά ποιος θα ξέρει. Εγώ ξέρω μόνο το δεδομένο είναι ότι θα πάει κύριε Χαλκιώτη ο Τσίπρας και θα φιλοξενηθεί στο Blair House. Λοιπόν, στην μου λέει καθηγητής Πανεπιστημίου χημικός τροφίμων. Από τροφήμων. Το Τραμπ. Δεν το λέτε αυτό. Χημικός τροφίμων. Με διακόπτεις τώρα, λέω για τον Τραμπ. Θα πεις και 10,5 ώρα τελειώσεις. Για τον Τραμπ και τον Τσίπρα λέω. Δεν έχει δει ρόλο εδώ, με μπερδεύεις. Για τον Τραμπ και τον Τσίπρα λέω. Τι, αυτά, τι. Ο Τραμπ θέλει τη σούδα κοψοχρονιά να μας δώσει και τίποτα. Άιτε, τ' άκουσες τώρα. Αυτό θέλει. Τη σούδα. Τζάμπα. Μπορεί να πάρει τίποτα η Ελλάδα. Γιατί περίμενες τώρα για να δεις ότι ο Τσίπρας είναι άνθρωπος του Τραμπ. Όχι, λέγατε. Όχι, τον Αμερικανό. Ο Ομπάμα ήταν απλά τώρα σκέπτη του Τραμπ. Λέγατε εγώ. Ότι ο Τραμπ είπε ότι ο Τσίπρας τέλος. Εγώ. Δεν είπατε τέτοιο πράγμα. Εγώ είπα ότι ο Τσίπρας τέλος. Κανένα δεν είπε αυτό το πράγμα. Ο Τραμπ θεωρεί τέλος τον οποιοδήποτε όταν δεν παίρνει. Αυτά παίρνει όλα. Και τα σόβρακα του καμεραζή τα πάρει. Έτσι. Τι μου λες τώρα! Γι' αυτό και ο Γερούλντ Άιζεμπλ δεν θέλει να φύγει. Άρα ο Τσίπρας θα μείνει για καιρό στα πράγματα. Βέβαια, για να ξεκινήσει. Τώρα μεγάλη αποφάσισε. Θα μείνει, θα πέσει, θα φύγει, θα πάει στο 30%. Λέω εκλογές. Εγώ λέω καιρό τώρα εκλογές. Το 19 και ένα μήνα. Γιατί ο κύριος Τσίπρας ξεπουλάει τα πάντα. Δεν είδες τι είπε ο Γερούλντ Άιζεμπλ. Μας βολεύει. Και σήμερα δεν είπες κάτι. Το φοβερό εκβιασμό του Μοσκοβισσή στους Καταλανούς. Έτσι. Βγήκε ο Μοσκοβισσή, αυτός ο αλήτης, ο υπουργός της καταστροφής της Γαλλίας και είπε, οι Καταλωνοί, αν γίνεται ανεξάρτητο κράτος, δεν θα είστε μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, μια τελεία, μετά κλείνουμε αναγκαστικά. Τι λέει ρε μάγκα. Κύριε Καλλιώτη, κύριε Κατσαμπέλη, κύριε Βλάκο, θέλω να τελειώσω με ένα μήνυμα που με στέλνει από ένα χημικό τροφίμο καθηγητή πανεπιστημίου, δεν από το όνομά του, που λέει το εξής. Αν ήξεραν οι άνθρωποι τι σημαίνει οδοντόκρεμα, δεν θα τη χρησιμοποιούσαν ποτέ στη ζωή τους. Οι οδοντόκρεμες που έχουν χημικά προϊόντα μέσα ή υποκατάστατα χημίας είναι θάνατος, κύριε Καψαμπέλη. Και μπορώ να σας δείξω και τα link που μου στείλε από ανακλήσεις συγκεκριμένων καλλιτικών και, έτσι, και οδοντόκρεμων. Εδώ είναι. Να τα link. Κανονικά από τον ΕΟΦ ανακλήθηκαν οδοντόκρεμες αυτές. Εδώ. Και καλλιτικά. Εταιρείες μεγάλες. Γι' αυτό και επιμένω για τελευταία φορά να το πω. Θα κάνω αύριο. Αναγκαστικά θα το κάνω αύριο. Μου κάνω τρεις φορές αύριο μέρα. Θέλω στοιχεία. Το τονίζω και θα τα ετοιμάσω. Χημικό τροφίμο καθηγητά μου. Θέλω τα στοιχεία αύριο να μου δώσεις.
αγιορείτικες ευλογίες οδοντόκρεμες από το Άγιον Όρος των Μοναχών, Σκήτες και Κελιά. Θα το ξαναπώ ακόμα μια φορά. Ελληνική εταιρεία, ελληνική πατέντα. Για να γίνει εξαγωγικό προϊόν χρειάζεται τη βοήθειά σας. Να στηρίξουμε και τους αγιορείτες Μοναχούς. Το τηλέφωνο πες μας. 231-0-22-55-99 και θα με δείρει. Πιο αργά. 231-0-22-55-99, τρεις οδοντόκρεμες, παίρνετε και μία δώρο, τέσσερις. Τηλεφωνήστε τώρα. Τώρα όμως, μόνο αυτός παρήγγειλε όμως. Τώρα για να στηρίξουμε το περιβόλι της Παναγιάς της Μοναχούς και την εταιρεία την ελληνική. Καψαπέλη μου, τι έγινε, θες το σκίτσο να το δούμε τώρα. Πάμε. Καψαπέλη, τόσα λεφτά έχεις, αγόρασε και εσύ ένα κυβότιο να μας κεράσεις. Λοιπόν, ακούστε λίγο τώρα, αποκλειστική είδηση, αποκλειστική. Αύριο η διαρκής Ιερά Σύνοδος ψηφίζει για επίσκοπο Σταγών και Μετεώρων. Ο Ιερώνυμος θέλει να βγάλει δικό του από την Καλαμάτα, έτσι γίνεται συνήθως. Ο κόσμος Καλαμπάκας θέλει τον επίσκοπο τον Γέροντα Νύφωνα από τα Άγια Μετέωρα, εξαιρετική μορφή αυτός, έτσι ο Νύφωνας, από την Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Θα γίνει χαμός αύριο. Πρέπει να έχει μεγάλη κίνηση στα τηλέφωνα. Κύριε Βελέπουλο. Και αύριο 9 η ώρα όλοι στην Πανεπιστημίου δικάζεται ο άθλιος νόμος του Κατρούγκαλου. Δικάζεται ο άθλιος Κατρούγκαλος. 9 η ώρα έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας για όλοι οι συνταξιούχοι και όχι μόνο. Λοιπόν, όσοι μπορούν να πάνε. Δώσ' μου σκίτσο, σκίτσο. Εδώ, εμείς όταν μιλάμε για καθαρή έξοδο στις αγορές το εννοούμε. Μάρκετς, φυλακή, ε. Και σκουπίζει ο άλλος. Τι να κάνει. Τι να κάνει. Ποιος είναι αυτός, δεν βλέπω το όνομα. Ηλίας Μακρύς. Ηλίας Μακρύς. Ωραίος. Φίλες και φίλοι, σε 2 λεπτά από τώρα μην αλλάξετε δέκτες, ακούστε θέματα στο Κόντρα και Ρήξη. Επίσημο μάθημα ο σατανισμός στα σχολεία της Καλιφόρνιας, βίντεο ρεπορτάζ του ABC. Εδώ άνοιξε το λίγο, του Αμερικανικού δικτύου. Όχι του ελληνικού, του Αμερικανικού δικτύου. Επίσημο μάθημα ο σατανισμός. Διδάσκονται ως θρησκευτικό μάθημα μαζί με τα υπόλοιπα. Σατανισμός, βίντεο. Η απάτη της ιδιωτικοποίησης της ΕΙΑΘ. Τα παραμύθια του Άδωνη, του Χατζηδάκη, του Σιριζανέλ καταρρύπτονται ένα προς ένα με επιχειρήματα για τη μεγάλη κομπίνα με την ιδιωτικοποίηση του νερού. Σε λίγο. Τρίτο θέμα, Λεμπιδάκης. Ανάλυση για την Μπαγκρίτια Τράπεζα, την απαγωγή, ποιοι κρύβονται από πίσω, τι μετοχές δόθηκαν. Όλα αναλυτικά σε 2 λεπτά από τώρα, μην αλλάξετε δέκτες. Τα ξαναλέμε.